ουσίας οργανώθηκε, το κλείσαμε δηλαδή αυτή την προηγούμενη εβδομάδα. Είμαι ο Άγγελος Τσακανίκας, είμαι επίκουρος χημικούς μηχανικούς. Ασχολούμαστε με θέματα του Εργαστήριου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας. Για όσους δεν το ξέρουν, ασχολούμαστε με τα θέματα της τεχνολογίας, καινοτομίας, επιχειρηματικότητας, τα θέματα της έρευνας και των πολιτικών για την πρόθεσή τους. Και στο πλαίσιο αυτό συνεργαζόμαστε σε διάφορα πράγματα με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και στο κομμάτι το μεθοδολογικό για τους δείκτες οι οποίοι αναπτύσσονται και έχουμε βοηθήσει στο θέμα της αποτύπωσης μέσω δικτύων της συμμετοχής των ελληνικών φορέων στα προγράμματα, τα προγράμματα πλαίσιο από το 1984 έως σήμερα. Και μας απασχολεί γενικά το θέμα της πρόθεσης της έρευνας στην Ελλάδα, όχι για την τέρψη τη δικιά μας ή γιατί εδώ είμαστε όλοι ερευνητές, γιατί ακριβώς το σημερινό περιβάλλον είναι που τις δυσκολίες και τα δύσκολα οικονομικά είναι που η έρευνα δεν είναι πολυτέλεια, αλλά είναι αναγκαιότητα για να μπορέσεις να ξεφύγεις από την κρίση. Βεβαίως, πάρα πολύ στην κοινωνία, πολλές φορές υπάρχει η γκρίνια, αν θέλετε, δεν είναι ορατά τα αποτελέσματα της έρευνας και πολλές φορές στην προσπάθεια οι πολιτικοί να πείσουν την κοινωνία για τα αναγκαιότητα της χρηματοδότησης έρευνας αντιμετωπίζουν δυσκολία και μια δυσπιστία από την πλευρά της κοινωνίας ότι δεν βλέπω ορατά τα αποτελέσματα της έρευνας και εκεί έχουμε ένα πρόβλημα στο στάδιο δηλαδή, της εμπορικής αξιοποίησης της έρευνας η οποία γίνεται στην χώρα. Και βεβαίως τα λεφτά για την έρευνα, όπως ξέρετε, ήταν ένα από τα κονδύλια τα οποία σε μια προσπάθεια δημοσιονομικής περιστολής ήταν εύκολο να κοπούν. Δηλαδή, θεωρήθηκε ακριβώς ως κάτι πολυτελές και άρα ήταν μια εύκολη διαδικασία. Έχουμε το πρόβλημα με τις επιχειρήσεις που δεν επενδύουν και δεν ασχολούνται ιδιαίτερα με την έρευνα και ανάπτυξη. Και σε αυτό το περιβάλλον προσπαθούμε να δραστηριοποιηθούμε όλοι. Έχουν υπάρξει τα ευρωπαϊκά προγράμματα, έχουν υπάρξει έτσι, σε αυτή την ένδυα την χρηματοδοτική, έχουν υπάρξει μια διέξοδος για αρκετούς από τους ερευνητές. Και γι' αυτό έτσι οργανώνουμε αυτή την εκδήλωση τώρα, να δούμε τις ευκαιρίες που υπάρχουν στις χρηματοδοτικές στο Horizon και στα Marie Curie, όπως θα πούμε τώρα από τους συναδέλφους εδώ από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, που ελπίζω να φανούν χρήσιμα, να μας κατευθύνουν και να δούμε τι εργαλεία υπάρχουν. Παραδόξως, αν θέλετε, ανακοινώθηκε προχθές από το World Economic Forum ότι πέσαμε 7 θέσεις στην ανταγωνιστικότητα. Αν πάει κάποιος και δει όμως τους 12 πυλώνες που έχουν που μετρούν την ανταγωνιστικότητα, θα δείτε ότι στο κομμάτι innovation και sophistication of the economy κερδίσαμε 7 θέσεις, αν το πιστεύετε ή όχι. Δηλαδή, ότι στα θέματα της καινοτομίας και το πιο sophisticated business sector, ότι βελτιώθηκε 7 θέσεις η Ελλάδα, το οποίο δεν ακούστηκε. Άρα, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει και ερευνητικό δυναμικό και ακόμα και στις επιχειρήσεις υπάρχει δυναμικό το οποίο θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε. Επομένως, αυτό ήταν κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά θετικό. Λοιπόν, τρία μέρη έχει σημερινή έτσι, το πρωινό που βρισκόμαστε εδώ πέρα. Θα ξεκινήσουμε με τα θέματα, με τις δράσεις Marie Curie από την κυρία Μαζιώτη και στη συνέχεια θα μιλήσουμε για το European Research Council και τι ευκαιρίες υπάρχουν εκεί για μεμονωμένους ερευνητές μέσα από αυτή τη δράση. Και στο τέλος θα κλείσουμε μια συνολική παρουσίαση του Enterprise Europe Network, που είναι το ΕΚΤΕ εδώ, ο Εθνικός Εταίρος, να δείτε τι ακριβώς αυτό το δίκτυο, τι υπηρεσίες προσφέρει σε ερευνητές επιχειρήσεις και πώς μπορείτε ενδεχομένως να το αξιοποιήσετε στη δικιά σας τη δουλειά. Αυτά από μένα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν κατευθείαν από τα Marie Curie, από την κυρία Μαζιώτη. Ναι, καλημέρα σας. Λέγομαι Μαζιώτη Γεωργία και είμαι Εθνικό Σημείο Επαφής μαζί με την κυρία Πασκουάλ στο ERC και στο Marie Curie. Θα σας κάνω μια εισαγωγή για τις υπηρεσίες του ΕΚΤΟΣ NCP και εν συνεχεία μια παρουσίαση για το πρόγραμμα Marie Curie. Να με το πω. Θα κάνω παρουσίαση κατευθείαν τότε το πρόγραμμα Marie Curie.
θα το πει μετά. Λοιπόν, το πρόγραμμα Marie Curie ουσιαστικά χρηματοδοτεί τους ερευνητές έτσι ώστε να εξελιχθούν και να έχουν μια πιο ισχυρή σταδιοδρομία. Βασική προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση είναι η κινητικότητα. Συνολικός προϋπολογισμός για το 14-20 για όλο τον ορίζοντα είναι 6.162 εκατομμύρια και για τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του 17 είναι 841,32 εκατομμύρια ευρώ. Θα κάνω μια διακοπή να σας πω, επειδή είμαστε λίγοι και καλοί, αν έχετε κάποια ερώτηση, αν θέλετε να διακόπτετε, παρακαλώ να είναι interactive. Δεν είναι γιατί... Ναι. Ρωτήστε ό,τι θέλετε, είναι για να ενημερωθούμε, δεν είναι... Ακριβώς. Τώρα, για ποιους τομείς είναι ανοιχτό το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό για όλες τις επιστήμες, για όλους τους ερευνητές. Είναι bottom-up πρόγραμμα. Μπορούν να συμμετέχουν και φορείς μη πανεπιστημιακοί. Είναι ανοιχτό λοιπόν σε όλα τα στάδια της καριέρας του ερευνητή. Απλώς χωρίζει τους ερευνητές σε έμπειρους ερευνητές και νέους ερευνητές. Το σημείο στο οποίο τους χωρίζει είναι ότι έμπειρο ερευνητή θεωρεί τον ερευνητή που έχει τουλάχιστον 4 χρόνια και μία μέρα, τουλάχιστον 4 χρόνια, ερευνητική δραστηριότητα. Ή μία μέρα μετά από το διδακτορικό του δίπλωμα. Νέος ερευνητής είναι ο ερευνητής που έχει ερευνητική δραστηριότητα, έχει ένα μάστερ δηλαδή, και έχει μια ερευνητική δραστηριότητα έως 4 χρόνια. Άρα, από την ημερομηνία. Ο ψήφιος δάκτωρος δηλαδή είναι μέχρι τα 4 χρόνια. Είναι νέος ερευνητής. Μπορεί να συμμετάσχει δηλαδή. Τα 4 χρόνια μετράνε από το μεταπτυχιακό. Εντάξει. Αυτό είναι που πρέπει να προσέχετε. Το βασική προϋπόθεση να υπάρχει με μομπιλτή κινητικότητα μπορεί να είναι οποιασδήποτε ηλικίας και οποιαδήποτε εθνικότητα. Εντάξει. Και συμμετέχει σε οποιοδήποτε θεματική κατηγορία. Πώς χωρίζεται τώρα το πρόγραμμα Marie Curie. Έχει 4 δράσεις. Η πρώτη είναι ατομικές υποτροφίες, που μπορεί δηλαδή ένα άτομο να υποβάλει πρόταση μαζί με ένα φορέα, ένα πανεπιστήμιο, ένα ερευνητικό κέντρο. Τα δίκτυα, τα καινοτόμα δίκτυα κατάρτισης. Το co-funded, που είναι μια συνεργασία με φορείς οι οποίοι μπορούν να χρηματοδοτήσουν έρευνα και γενικά διδακτορικά, μπορεί να είναι ένα ηγεγέτα, ας πούμε, το ΙΚΙ, ο Δημόκριτος, ένας φορέας που μπορεί να δώσει διδακτορικά. Και το RISE που δεν σας αφορά άμεσα, δεν είναι κάτι δηλαδή για είναι για ερευνητές, αλλά κυρίως είναι για ανταλλαγή προσωπικού, δηλαδή ανθρώπους που έχουν κάποια έδρα, προσωπικού, μπορεί και διοικητικού προσωπικού από χώρα σε χώρα. Θα τα αναλύσουμε παρακάτω. Η χρηματοδότηση τώρα χωρίζεται σε 2 κομμάτια. Είναι η χρηματοδότηση του ερευνητή από το ένα μέρος και η χρηματοδότηση του φορέα υποδοχής από το άλλο μέρος. Η χρηματοδότηση του ερευνητή είναι ο μισθός του ερευνητή, χωρίζεται πάλι σε 3 μέρη, είναι ο μισθός του, τα έξοδα κινητικότητας και εάν έχει οικογένεια υπάρχει και ένα ποσό που είναι για τα έξοδα της οικογένειας εφόσον αλλάξει χώρα και έχει κάποια έξοδα διαμονής. Ως προς το φορέα, το κόστος χωρίζεται σε ερευνητικό κόστος, δικτύωση και εκπαίδευση και το κόστος που χρειάζεται για να κάνει το φορέα στη διαχείριση του έργου. Εδώ μας δίνει τις τιμές, το μίνιμουμ δηλαδή, της χρηματοδότησης που μπορεί να ζητήσει το κάθε έργο. Στα RISE έχουμε για δικτύωση, ο φορέας δηλαδή ζητάει τα χρήματα που θα πρέπει να ζητήσει τουλάχιστον, για έρευνα, δικτύωση και training είναι 1.800 ευρώ το μήνα, για management 700 και ο μισθός είναι 2.000 του ερευνητή. Εδώ υπάρχει ένα ποσοστό αναχώρα. Στην Ελλάδα τα ποσοστά αυτά είμαστε στο 92,7%. Υπάρχει ο πίνακας μέσα στον οδηγό που μπορούμε να δούμε αναχώρα. Δηλαδή, αν πάτε σε άλλη χώρα, θα πρέπει να βρείτε το υπόλοιπο. Ναι. Συγγνώμη, για το RISE, αυτή είναι πρόσληψη. Για το RISE πρέπει να υπάρχει, να εργάζεται ο υπάλληλος στο φορέα. Όχι να προσληφθεί τώρα και να το μεταφέρουμε. Καταλάβατε. Πρέπει να έχει 6 μήνες πριν στον φορέα. Να έχει σύμβαση εργασία, σύμβαση έργου. Ήδη χρηματοδότηση για αυτόν τον
και δεν μπορείτε να υπάρχει πρόσληψη μέσα από ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Εννοώ ότι αυτός ο άνθρωπος θα πάρει χρηματοδότηση από το RISE και θα πάρει και χρηματοδότηση από τον οργανισμό. Η χρηματοδότηση του οργανισμού δεν μπορεί να είναι από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Αυτό με μεγάλη προσοχή. Εντάξει. Ναι. Με ένα secondment θα έρθει. Ναι, θα έρθει σαν μία απόσπαση. Από το δικό του φορέα. Από το δικό του φορέα, ακριβώς. Στα δίκτυα, στα ETN, έχουμε λοιπόν το budget για 1.800 ως προς τα research, 1.200 ευρώ το μήνα για management, διαχείριση του φορέα, και έχουμε τώρα το 3.110 ο μισθός του ερευνητή, 600 έξοδα κίνησης κινητικότητας και 500 για οικογενειακό επίδομα. Κάτι που διαφοροποιεί τις δράσεις Μαρίας Κλοδόφσκα-Κιουρί με άλλα προγράμματα του Ορίζοντας 2020 είναι ότι ο κόστος βασίζεται σε ανθρωπομήνες. Εντάξει, είναι όπως κάνουν τον υπολογισμό. Τα προγράμματα. Ναι, πώς υπολογίζονται το κόστος στις δράσεις Μαρίας Κλοδόφσκα-Κιουρί. Στις ατομικές υποτροφίες τώρα θα δούμε ότι ο μισθός του είναι πολύ μεγαλύτερος. Ο φορέας παίρνει τα λιγότερα χρήματα, 800 ευρώ το μήνα για έρευνα και 500 για διαχείριση. Ο μισθός είναι 4.650 του ερευνητή, γιατί εδώ μιλάμε για έμπειρους ερευνητές στα ΙΕΦ. 600 το επίδομα κινητικότητας. Αποτελεί μόνο το διδακτορικό, είναι κριτήριο επιλεξιμότητας. Αλλά έχουν γίνει στατιστικά ποιος παίρνει χρηματοδότηση στα individual fellowships. Να ξέρετε ότι σε ηλικίακα είναι μεταξύ 35 και 45, νομίζω, είναι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτή τέτοια χρηματοδότηση. Υπάρχει χρηματοδότηση ακριβώς μετά το διδακτορικό, αλλά ίσως είναι λίγο πιο δύσκολο. Αυτό να το έχετε υπόψη. Μία ερώτηση. Στις δαπάνες... Πίσω. Να σου αρέσει σημασία. Εκεί πέρα κάνει μετά του working, του οργανισμού. Ναι. Μπορεί ο οργανισμός να φωνάξει κάτι με αυτή τη να κάνει τέτοιο. Όμως θέλω να του δώσουμε ένα κόρος που έχουμε και οικονομικά αρχαία. Υπάρχει το μισθό του ερευνητή και μετά υπάρχει για συνέδρια, για να πηγαίνει σε συνέδρια, για να πηγαίνει σε secondments, μπορεί να πηγαίνει και σε άλλους οργανισμούς, σε άλλες χώρες για μεταξύ έως 3 έως 6 μήνες. Και υπάρχει για εκπαίδευση παρά για αυτό. Θα το διαλογίσετε σε consumables. Πολύ λίγο, αλλά υπάρχει και για consumables. Ναι. Coordinator έχει όλη τη διαχείριση του έργου. Εξαρτάται από το person month που θα δηλώσει ο καθένας, γιατί όπως σας λέω πηγαίνει με ανθρωπομήνες. Θα βάλει στο management και το πακέτο εργασιών που θα έχει ο κάθε πάρος. Και υποτίθεται ότι όλος ο κόσμος θα δεχτεί ότι ο συντονιστής πρέπει να έχει περισσότερους ανθρωπομήνες στον έργο. Τι εννοείται? Εννοώ, δηλαδή, πως όλους τους συνάδελφους πριν είναι το κόρος και τα λοιπά. Ποιες άλλες δαπάνες είναι διέξεις? Σας λέω consumables. Ίσως ένα, θα έλεγα ότι equipment όχι, γιατί δεν υπάρχει και τόσα λεφτά για equipment. Εκτός αν είναι κάτι πολύ μικρό, δεν έχει μεγάλο ποσό. Αλλά travel υπάρχει.
Για traveling conferences, βεβαίως, για τη δικτύωση. Αυτή είναι η δικτύωση. Εγώ θα σας έλεγα σε όλα τα έργα, επειδή όταν υποβάλλει κάποιος ένα Marie Curie, το προϋπολογισμό βγαίνει αμέσως. Είναι αυτόματο, δεν αλλάζει τίποτα. Μετά, αν παίρνετε το έργο, να είσαστε σε επαφή με τον project officer. Και αν έχετε κάποια αμφιβολία, αν αυτός είναι επιλέξιμο ή όχι, να τον ρωτήσετε. Αν παίρνετε το ναι από το project officer, γραπτός, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Στα co-fund, η χρηματοδότηση είναι για διαχείριση 325 ευρώ το μήνα, για ο μισθός είναι 1.855 και 2.625 είναι το Living Alone. Τώρα, οι δυνατότητες που δίνονται στους ερευνητές είναι τεράστιες, διότι συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά έργα και μέσα και έξω στην Ευρώπη, έρχονται σε επαφή με έμπειρους ερευνητές και μεγάλες υποδομές που έχουν εμπειρία που μπορούν να τους δώσουν, δηλαδή καλύτερη σταδιοδρομία, να ισχυροποιήσουν τη σταδιοδρομία τους, μπορούν να δουλέψουν σε επιχειρήσεις και γενικά εντάσσονται σε μια κατηγορία ανθρώπων που έχουν πάρει Marie Curie, που είναι έτσι ομάδες που γενικά συνεργάζονται και έχουν ανταλλαγές απόψεων και συνεργασίες σε πολλά έργα. Εγώ να σας πω, γιατί είμαι αρκετά χρόνια εθνικός σημειωτής για το ERC, να πάρει κάποιος μια Μαρία Σκλοδόφσκα Κουρί υποτροφία ή έργο, είναι individual fellowship, είναι ένα πρώτο στάδιο μετά για να πάει στο επόμενο πρόγραμμα που είναι πάρα πολύ, πολύ πιο δύσκολο. Ανταγωνιστικό, που είναι το European Research Council. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, αν κάποιος θέλει να πάρει ένα ERC program ή θέλει να πάρει μια θέση στο πανεπιστήμιο κάποια στιγμή και του ενδιαφέρει και έρευνα και να μείνει στο πανεπιστήμιο, χρειάζεται να πηγαίνει σε άλλες χώρες, σε άλλα μεγάλα πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα. Εντάξει, αυτό είναι πλέον υποχρέωσή σας, να φύγετε από εδώ. Αυτό που είπε η κυρία Πασκουάλ αποτυπώνεται σε μια μελέτη που έχει γίνει ήδη, η οποία μας λέει λοιπόν ότι οι άνθρωποι που έχουν πάρει Marie Curie έχουν περισσότερες πιθανότητες να πάρουν ERC grant και 8% πιθανότητα να συνεχίσουν να εργάζονται είτε με σύμβαση έργου ή σύμβαση εργασίας στους φορείς από όπου έκαναν το project Marie Curie, χρηματοδοτήθηκαν, και ο host πάλι έχει ωφέλη, ο φορέας, γιατί από τη μελέτη αυτή μας δείχνει ότι το 11% των ανθρώπων που έχουν πάρει υποτροφίες Marie Curie σε ένα host, έχει καταφέρει ο host να τους κρατήσει σαν υπαλλήλους, να τους κάνει μόνιμους με κάποια σύμβαση στο μέλλον. Τώρα, είπαμε ποιος είναι ο νέος ερευνητής και ποιος είναι ο έμπειρος ερευνητής. Ο νέος λιγότερο από 4 χρόνια, ο έμπειρος μεγαλύτερο από 4 χρόνια ή ο κάτοχος διδακτορικού. Οι νέοι ερευνητές μπορούν να συμμετέχουν στα ETN, RISE και COFUND. Οι έμπειροι ερευνητές μπορούν να συμμετέχουν στο Individual Fellowship, στο RISE και στο COFUND. Τώρα, οι φορείς που μπορεί να συμμετέχουν, που είναι επιλέξιμοι δηλαδή να συμμετέχουν, ουσιαστικά είναι επιλέξιμοι όλοι οι φορείς. Και οι ακαδημαϊκοί φορείς, δηλαδή πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, διεθνείς οργανισμοί που κάνουν έρευνα, και οι εταιρείες, οι επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, βιομηχανίες και γενικά όχι ερευνητικός τομέας. Όπως είναι μουσεία. Μουσεία θα μπορούσε να ήταν. Τώρα θα αναλύσω τα κριτήρια που θα πρέπει να έχει σε κάθε κατηγορία. Ξεκινάμε από τις ατομικές υποτροφίες. Πρέπει να είναι, μιλάμε για έμπειρους ερευνητές. Πρέπει να δώσουν έμφαση στην ακαδημαϊκή τους καριέρα και γνώση και την εμπειρία τους. Μπορούν να συμμετάσχουν είτε με host έναν φορέα ακαδημαϊκό, είτε με έναν μη ακαδημαϊκό φορέα, αλλά να έχει ερευνητικό Ινστιτούτο έρευνα, να κάνει έρευνα. Θέλαμε να σας πούμε εκεί ότι έχουμε δει τα στατιστικά, παραδείγματος χάρη των διάφορων
πάνελ αξιολόγησης και υπάρχει ένα συγκεκριμένο πάνελ στα Individual Fellowship που είναι για το μην ακαδημαϊκό πάνελ. Εκεί υποβλήθηκαν πάρα πολύ λιγότερες προτάσεις και έχετε περισσότερες δυνατότητες. Να ξέρετε ότι στο 2014 να πάρει κάποιος individual fellowship έπρεπε να είναι παραπάνω από 85% το 2010 της βαθμολογίας, είναι η βαθμολογία που παίρνεις. Το 2015 ήταν 90%, πολύ να σκεφτείτε πόσο κόσμος υποβάλλει εκεί, και να υποβάλλει κάποιος με βιομηχανία ή με SME, επειδή υποβάλλει λιγότερο κόσμος, ίσως είναι μία ευκαιρία για σας. Λοιπόν, εδώ σε όλο το Marie Curie έχουμε κάποιους κανόνες κινητικότητας. Δεν θα πρέπει τα 3 τελευταία χρόνια να έχει συμπληρώσει αθρηστικά 12 μήνες ο ερευνητής στη χώρα που θα βρίσκεται ο φορέας υποδοχής. Αυτό είναι δηλαδή αυστηρό. Η διάρκεια των έργων είναι έως 2 χρόνια, αλλά στα global, στις διεθνείς υποτροφίες, πάμε έως 3 χρόνια, γιατί έχουμε ένα χρόνο επιστροφής, θα σας το δείξω στην άλλη διαφάνεια. Και ο συνολικός προϋπολογισμός για το call που θα ανοίξει για το 2017 είναι 248 εκατομμύρια. Εδώ δίνει μια παράσταση. Τι σημαίνει European Fellowships και τι global. European, φεύγω από μια ευρωπαϊκή χώρα και πηγαίνω σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, είτε φεύγω από μια χώρα που δεν είναι ευρωπαϊκή, συνεργαζόμενα κράτη και συνεργαζόμενες χώρες ή τρίτες χώρες, και πηγαίνω σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Εδώ θέλουμε 2 χρόνια maximum το έργο. Στις διεθνείς, φεύγουμε από μια χώρα ευρωπαϊκή, υποχρεωτικά πρέπει να πάμε 2 χρόνια σε μια χώρα εκτός Ευρώπης, και μετά υποχρεωτικά ένα χρόνο πρέπει να γυρίσουμε πάλι στον ίδιο χώρα από την οποία ξεκινήσαμε. Εκεί να πούμε ότι το beneficiary, αυτός που θα υποβάλει θα υπογράψει το Grant Agreement με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν είναι η χώρα στα Global Fellowship που είναι εκτός Ευρώπης, είναι η χώρα στην οποία γυρίσεις στην Ευρώπη. Η πρώτη, δηλαδή, το από εκεί που ξεκινάει είναι και εκεί που γυρίζει. Η χώρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εδώ είναι διαφάνεια αυτό που σας είπε η κυρία Πασχουάλ, ότι δόθηκαν 10 εκατομμύρια ευρώ για να δώσουν έμφαση στο να πάει ο ερευνητής να εργαστεί σε μια εταιρεία. Ήθελε δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τονίσει το αυτό, να εμπλακεί δηλαδή και η βιομηχανία, η μικρομεσαία επιχείρηση στην έρευνα και να έχουμε αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Έφτιαξαν λοιπόν αυτό το πάνελ, που θα αξιολογεί μόνο αυτές τις προτάσεις, δηλαδή που το host institution θα είναι no academic, μη ακαδημαϊκός φορέας. Εδώ έχουμε άλλη διαδικασία κινητικότητας και πρέπει τα 5 τελευταία χρόνια αθρηστικά να μην ξεπερνάνε τα 3 χρόνια που κάποιος βρίσκεται στη χώρα που είναι το host institution. Δηλαδή πρέπει, αν έχουμε συμβάσεις σπαστές, αθρηστικά όλες οι συμβάσεις μας, να μην είναι 3 χρόνια την τελευταία πενταετία στη χώρα που βρίσκεται ο φορέας υποδοχής. Συνολικός προϋπολογισμός 10 εκατομμύρια ευρώ. Εκεί, όταν υποβάλλετε την πρόταση για την επιλεξιμότητα, δεν θα πρέπει να υποβάλλετε τίποτα. Αλλά να ξέρετε ότι θα έχετε υποβάλει ένα βιογραφικό στον οποίο θα πείτε ήμουνα εκεί. Αν παίρνετε τη χρηματοδότηση, αν η αξιολόγηση είναι θετική, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα γυρίσει και θα κοιτάξει όλα τα χαρτιά σας. Και μπορεί να δει ότι έχετε ξεχάσει να πείτε ότι ήσασταν, παραδείγματος χάρη, σε αυτή τη χώρα, αυτό το χρονικό διάστημα, και ξαφνικά εκεί που ήσασταν επιλέξιμοι, να μην είσαστε επιλέξιμοι. Εννοώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την δυνατότητα να κοιτάξει από άλλες πλευρές αν ήσασταν ή δεν ήσασταν, και προσέξτε τι δηλώνετε και να είσαστε σίγουροι ότι είσαστε επιλέξιμος ή όχι. Θα μπορέσετε να υποβάλλετε την πρόταση, το πρόβλημα είναι μετά. Το έλεγχο θα έρθει μετά, εφόσον έχει αξιολογηθεί θετικά η πρόταση. Ωραία. Συνεχίζω.
στις ατομικές υποτροφίες υπάρχει το Reintegration Panel, είναι το πάνελ αξιολόγησης επανένταξης, δηλαδή κάποιος ερευνητής έχει φύγει, έχει πάει στην Αμερική για κάποια χρόνια και θέλει να γυρίσει στην Ευρώπη. Έχει λοιπόν τη δυνατότητα σε αυτό το πάνελ να αξιολογηθεί. Θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 5 χρόνια ερευνητική δραστηριότητα. Εδώ έχουμε άλλους κανόνες. Ακολουθεί τον ίδιο κανόνα δηλαδή με το προηγούμενο, ότι πρέπει να μην έχει δουλέψει συνολικά 3 χρόνια την τελευταία πενταετία στη χώρα στην οποία θέλει να επιστρέψει. Επίσης, στο πάνελ που είναι το Career Start, είναι επανεκκίνηση. Μπορεί κάποιος να είναι ερευνητής. Για γυναίκες μπορεί να έχει πάρει μια γονική άδεια για να μεγαλώσει τα παιδιά του, άδεια 2-3 χρόνια, ή για άντρες να κάνει κάτι άλλο, ή να είναι ασθενής για κάποια χρόνια, μια σοβαρή ασθένεια κτλ. Και έχει διακόψει για κάποιο χρονικό διάστημα την ερευνητική του δραστηριότητα. Υπάρχει δυνατότητα μέσω αυτού του πάνελ να επιστρέψει και να χρηματοδοτηθεί, να αξιολογηθεί και να χρηματοδοτηθεί από το Marie Curie. Εδώ ισχύει και για τους πρόσφυγες. Έχουν αυτή δηλαδή την δυνατότητα. Στο Corn Fund δεν θα επιμείνω πολύ, γιατί δεν αφορά άτομα. Στο προηγούμενο και η Ελλάδα μας ενδιαφέρει να έχει παίξει όλο το στρατό και έχει διακόψει για 12 μήνες. Όχι, αυτό δεν είναι. Ο στρατός, διακοπές και τέτοια δεν ισχύουν για αυτές τις 12 μήνες, εντάξει, είναι εκτός. Εντάξει. Πάμε λοιπόν τώρα στα co-funding που είναι κυρίως για φορείς, δηλαδή είναι η ενίσχυση των υφιστάμενων προγραμμάτων που προωθούν αριστεία, που μπορεί να έχει η γεγέτα, ας πούμε, και για την κινητικότητα, χρηματοδοτώντας την έρευνα. Το CoFund Program είναι για οργανισμούς όπως είναι η ΙΚΙ, είναι η ΓΕΓΕΤ, που χρηματοδοτούν, έχουν ήδη τέτοιο είδους προγράμματα, εντάξει, και είναι για δημιουργία ένας καινούριο πρόγραμμα που μπορεί να είναι για χρηματοδότηση διδακτορικών σπουδών ή μεταδιδακτορικών σπουδών. Υπάρχει συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα υπάρχει ένα κομμάτι της χρηματοδότησης για το μισθό του ερευνητή και της διαχείρισης του έργου που θα έρθει κατευθείαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την άλλη χρηματοδότηση πρέπει να είναι εθνική. Είτε θα είναι. Πρέπει να υπάρχουν εθνικοί πόροι δηλαδή. Και πρέπει να είναι εθνική. Δεν μπορεί να είναι από άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα. Εντάξει, μπορεί να είναι η ΙΚΙ που αποφασίσει ότι θέλει να υποβάλει πρόταση εκεί, ή η ΓΕΓΕΤ, ή μπορεί να είναι ο Νιάρχος, ή μπορεί να είναι το Πολυτεχνείο, αν αποφασίσει κάποια στιγμή. Να υποβάλει ένα κοφάντ. Αλλά πρέπει να βρει. Να έχει τα λειτουργικό κόστος, να το έχει την εθνική συμμετοχή. Συμμετοχή, ακριβώς. Όλοι αυτοί οι φορείς που παίρνουν χρηματοδότηση από το CoFund, από το Marie Curie, είναι υποχρεωτικό να αναρτήσουν τις θέσεις στο EuroAccess σε μια βάση δεδομένων, έτσι ώστε να μπορούν οι ερευνητές από όλες τις χώρες να αναζητήσουν θέσεις εργασίας. Ωραία. Είναι υποχρεωτικό αυτό. Αυτό που λέμε σε εσάς έμεσα είναι ότι αν θέλετε να βρείτε δουλειά σε άλλους οργανισμούς εκτός Ελλάδος, EuroAccess είναι μία ιστοσελίδα στην οποία μπορείτε να βρείτε. Εκεί μπορείτε να βρείτε και προκηρύξεις για να κάνετε διδακτορικό και προκηρύξεις για να κάνετε μεταδιδακτορικό, postdocs. Εντάξει. Συνεχίζω με τα ITN, τα δίκτυα, τα καινοτόμα δίκτυα κατάρτισης. Ο στόχος είναι να δημιουργήσουν μια νέα γενιά επιχειρηματικών καινοτόμων ερευνητών, ικανών να μετατρέψουν τις γνώσεις τους σε επιτυχημένα προϊόντα, δηλαδή να έχουμε προστιθέμενη αξία, να βγει κάποιο προϊόν που θα έχει όφελος κοινωνικό και οικονομικό για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διάρκεια είναι της υποτροφίας 3 με 36 μήνες, με μάξιμου 4 χρόνια. Συνολικός προϋπολογισμός 430 εκατομμύρια και η χρηματοδότηση είναι ανά person month 540.
Αναέργο. Αναέργο. Το maximum που μπορεί κάποιος να ζητήσει ολόκληρο το δίκτυο είναι 540 ανθρωπομήνες, όλους τους partners, εντάξει. Και είναι για early stage researchers, για μην έμπειρους ερευνητές, για PhD, για να κάνουν το διδακτορικό. Το ITN χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες. Στα ευρωπαϊκά δίκτυα κατάρτισης, που εδώ θέλουμε τρεις διαφορετικούς εταίρους από τρία διαφορετικά κράτη-μέλη. Σε ευρωπαϊκές υποτροφίες για διδακτορικό, που εδώ είναι το μόνο διαφορετικό που μπορούν και δύο να υποβάλουν, δύο φορείς να υποβάλουν, αλλά θέλει υποχρεωτικά ο ένας φορέας να μην είναι ερευνητικό κέντρο, να είναι εταιρεία. Να είναι μην ακαδημαϊκό. Μη ακαδημαϊκό. Και ο ερευνητής θα πρέπει το 50% του χρόνου του να το περνάει σε αυτόν τον φορέα, να αποδεικνύεται δηλαδή από το έργο ότι θα πρέπει να περνάει το μισό του χρόνου εκεί. Και τα ευρωπαϊκά κοινά διδακτορικά χρειάζεται τρεις τουλάχιστον φορείς από τρία διαφορετικά κράτη-μέλη. Τώρα, η εμπειρία έχει δείξει ότι για τα ITN θέλουμε από 6 μέχρι 8, διότι το 60% των έργων δηλαδή που έχουν χρηματοδοτηθεί, από 6 μέχρι 8 συμμετέχονται συνολικά. Υπάρχουν και ITN με 10, αλλά είναι πιο δύσκολο να τα διαχειριστείς, να τα διαχειριστεί ο συντονιστής. Ναι. Με μέγιστη διάρκεια τα 4. Ένα χρόνο χωρίς χρήματα να συνεχίσετε να ερευνάτε. Ναι. Σε περίπτωση που κάνετε εσείς παραπάνω, τι γίνεται? Όχι. Εκεί πρέπει να. Τα 4 δεν είναι για το fellowship. Τα 4 ισχύει για το έργο. Για το έργο. Εντάξει. Αυτό το μιλάτε με τον, αν μπορεί να σας δώσει παράταση. Δηλαδή υπάρχει κάποια ρήτρα της το επιστημάτων. Ναι. Είναι για να κάνει κάποιος, αυτό το δίκτυο είναι για την υποστήριξη των PhD students, για να γίνουν PhD students, εντάξει, για να εκπαιδεύουν άτομα που θα πάρουν το διδακτορικό. Το έργο, το δίκτυο αυτό που θα δημιουργηθεί, είναι έως 4 χρόνια, εντάξει, το duration. Τα fellowships για τα PhD students πηγαίνουν από 3 έως 36 μήνες. Λίγο το βάλτε την προηγούμενη διαφάνεια στατιστικά, ποια έχετε δει? Θα σας τα πω παρακάτω. Ποια είναι η καλύτερα στατιστικά? Κοιτάξτε, το μεγαλύτερο budget πηγαίνει στο πρώτο, στο European Training Networks. Εκεί το success rate, αν θυμάμαι καλά, είναι γύρω στα 6%. Στα άλλα δύο, επειδή το προϋπολογισμό είναι μικρότερο, πάρα πολύ μικρότερο, υποβάλλουν λιγότερα άτομα και εκεί το success rate προς το παρόν είναι 8-9%. Είναι μη ακαδημαϊκό. Μη ακαδημαϊκό μπορεί να είναι ένα μουσείο, παραδείγματος χάρη. Ναι, μπορεί. Ή μπορεί να είναι δεν είμαι σίγουρη, αλλά νομίζω ότι μπορεί να είναι και μια τράπεζα, παραδείγματος χάρη. Αλλά αν κάνει... Κάποιο ίδρυμα, ναι. Πρέπει να έχει σχέση με έρευνα, εντάξει. Ναι, πρέπει να σκεφτείτε ότι... Όχι, σκεφτόμουν κάποια μεγάλα, ίσως ένα Bank of Greece ή κάτι τέτοιο, που ίσως μπορεί να έχει ένα κομμάτι ή ένα ερευνητικό κομμάτι ή ένα department που κάνει έρευνα. Ναι, μπορεί. Αλλά και τα μουσεία, ναι, πείτε μου. Όχι, στην ουσία το σημαντικό είναι τα PhD students, εντάξει. Ναι. Ναι. Και για το τρίτο, αυτό ήταν το τελευταίο, από το Τζόνι. Λοιπόν, διάφορα, το Πολυτεχνείο εδώ έχει και διάφορα πανεπιστήμια του εξωτερικού, ήδη υπάρχουν dual PhDs. Στην ουσία κάποιος να πάρει ταυτόχρονα.
Όχι, όχι. Μπορεί να μιλάει για joint, double or multiple. Μπορεί να έχει και μόνο από δύο από τους, από τους οργανισμούς που συμμετέχουν στο δίκτυο. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να περάσει. Μπορεί ότι να είναι μεταξύ δύο από τους έξι που συμμετέχουν στο δίκτυο που θα έχουν αυτό το joint διδακτορικό. Εντάξει. Αλλά θεωρητικά ένα κονσόρτσιουμ με 7 ναι. πρέπει να έχει 7 μαρικιού, 7 διδακτορικού. Όχι. Μπορεί να είναι και ερευνητικά κέντρα που δεν δίνουν διδακτορικό. Μπορεί να, εγώ θα έλεγα ότι όχι μπορεί, πρέπει να υπάρχουν και μην ακαδημαϊκοί φορείς. Γιατί αυτή το πολύ σημαντικό είναι να, το PhD student να έχει, να έχει την δυνατότητα να αποκτήσει καινούριες skills και ακαδημαϊκά και μην ακαδημαϊκά. Είναι ναι. ITN. Ναι. Αυτό, είναι ITN. Το είναι European κατηγορία. Joint Doctorate. Από το ITN. Από το πρώτο. Από το European. Ναι. Διαφέρει ότι σε αυτό το δίκτυο τουλάχιστον δύο από τους οργανισμούς που συμμετάχουν θα κάνουν ένα joint doctorate. Συνεχίζουμε με τα RISE. Που είναι διεθνές προγράμματα ανταλλαγών ερευνητικού προσωπικού αλλά και διοικητικού προσωπικού και τεχνικού προσωπικού. Εδώ θέλουμε την ανάπτυξη συνεργασιών έρευνας και καινοτομίας μέσω της φιλοξενίας ερευνητικού προσωπικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού. Θέλουμε τρεις εταίρους από διαφορετικά κράτη-μέλη. Το secondment πρέπει να είναι από 1 έως 12 μήνες. Η διάρκεια του έργου μάξιμου έως 4 χρόνια. Πάντα το έργο το συνολικά ζητάει και εδώ 540 ανθρωπομήνες, το μάξιμου, και συνολικός προϋπολογισμός για το 2017, 80 εκατομμύρια. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας, είπαμε τρεις διαφορετικές χώρες, τουλάχιστον δύο να είναι από Member States ή Association States. Όλες οι χώρες μπορούν να συμμετέχουν, οποιασδήποτε εθνικότητας και αν είναι ο ερευνητής, και οι κανόνες ακολουθούν τις ίδιες κανόνες που του ορίζονται 20-20. Εδώ δεν έχουμε περιορισμούς κινητικότητας. Δεν μας λέει να μην είσαι τόσο χρόνια στο φορέα πριν. Δηλαδή, είναι ελεύθερο, μπορεί ο καθένας να υποβάλει στη χώρα του. Το μέσος όρος από στατιστικά των έργων RISE είναι 8. Από τα έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί. Εδώ μας δίνει δύο παραδείγματα. Πώς μπορείς να πας λοιπόν από μία χώρα σε μία άλλη, από πού επιτρέπεται και πού απαγορεύεται. Βλέπουμε αυτόν το χάρτη. Και εδώ. Δεν μπορείς να πηγαίνεις στην ίδια χώρα. Στην ίδια χώρα δεν μπορείς να πηγαίνεις. Το ίδιο και εδώ, ένα άλλο παράδειγμα που έχουμε τρίτη πήγαινε χώρα. Πήγαινε στο προηγούμενο για να το... Εδώ έχουμε τρεις φορείς που είναι από τρία κράτη-μέλη ή συνδεδεμένα κράτη. Εκεί είναι υποχρεωτικό ένα από τους τρεις να είναι μην ακαδημαϊκό. Και αυτό που δεν μπορεί να γίνει είναι ανταλλαγή προσωπικό στην ίδια χώρα ή στο ίδιο από ακαδημαϊκό φορείς σε ακαδημαϊκό φορείς. Αυτές τις ανταλλαγές δεν μπορούν να γίνουν. Όλες τις άλλες, ναι. Αν πήγαινε στο δεύτερο, ένα από τους... με τρίτη χώρα. Στην περίπτωση της τρίτης χώρας, όλοι οι φορείς μπορεί να είναι ακαδημαϊκοί. Δεν χρειάζεται να είναι μην ακαδημαϊκό. Εντάξει. Το μόνο που πάλι δεν μπορεί να γίνει μεταξύ... δεν μπορεί να γίνει μεταξύ δύο, να πηγαίνει έναν ερευνητή από την Αμερική, από έναν οργανισμό της Αμερικής, σε έναν οργανισμό της Αμερικής ή σε έναν οργανισμό της Κίνας. Δεν μπορεί να γίνει αυτή την ανταλλαγή. Από τρίτη χώρα σε τρίτη χώρα. Από τρίτη χώρα, ακριβώς αυτό. Σε τρίτη χώρα. Τώρα, εδώ σε αυτή τη διαφάνεια βλέπουμε ότι... Τι δυνατότητες έχει μια μικρομεσαία επιχείρηση, μια εταιρεία, να χρηματοδοτηθεί. Μπορεί να πάρει λοιπόν να χρηματοδοτηθεί μέσω ITN και GoFund, είτε να συνεργαστεί με IEF και στα RISE.
Αυτό είναι κάτι που θέλει πάρα πάρα πολύ η Ευρωπαϊκή και Επιτροπή. Ένωση. Είναι να συμμετάσχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η βιομηχανία σε αυτό το πρόγραμμα και ειδικά εσείς που είσαστε ερευνητές να έχετε επαφή με την βιομηχανία, με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με την καινοτομία, γιατί έχει καταλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι γίνεται πολλή έρευνα, αλλά πολύ συχνά αυτή την έρευνα δεν φτάνει στην αγορά, επειδή οι ερευνητές δεν έχουν αυτά τα skills και είναι περισσότερο και περισσότερο σημαντικό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή την έρευνα να φτάσει στην αγορά, στην κοινωνία το ένα και θέλει να αποκτήσετε εσείς και την εμπειρία. Τώρα, όσον αφορά την υποβολή της πρότασης, πριν ξεκινήσουμε να γράφουμε την πρόταση, θα πρέπει σίγουρα να διαβάσουμε το πρόγραμμα εργασιών και τον οδηγό υποβολής προτάσεων, που είναι διαφορετικός οδηγός για κάθε δράση. Το πρόγραμμα εργασιών είναι 16-17, είναι κοινό και μπορείτε να δείτε και τα call που θα ανοίξουν στο μέλλον, έτσι ώστε να προετοιμαστείτε, να βρείτε συνεργάτες κτλ. Θα πρέπει να προσέχετε να μην βάζετε link ή website, γιατί μπορεί ο αξιολογητής να μην μπει να τα διαβάσει, αλλά να έχετε ουσιαστικά αποτυπώσει αυτό που θέλετε στο κείμενο. Και τα γραφικά σας, αν θα χρειαστεί να βάλετε, να είναι σε ασπρόμαυρο, έτσι ώστε μπορεί να τα είναι πιο επανάγνωστα. Τώρα, το maximum στις ατομικές υποτροφίες είναι 10 σελίδες, το Part B, και το στα ITN είναι 30 σελίδες. Και στο RISE. Και στο RISE, ναι. Τώρα, τι θα πρέπει να προσέξουμε, ποια σημεία πρέπει να προσέξουμε για μια επιτυχημένη πρόταση. Να είναι καθαρογραμμένη, να είναι όσο το δυνατόν πιο ευανάγνωστα και κατανοητό το κείμενο, γιατί ο αξιολογητής ναι μεν θα είναι ειδικός στον τομέα που θα αξιολογεί, αλλά δεν θα είναι ειδικός σε όλα. Αυτό που είπαμε, να μην έχει γραφικά και να είναι τα αγγλικά πάρα πολύ καλά, επειδή η γλώσσα που θα γραφτεί η πρόταση θα είναι στα αγγλικά, να είναι πάρα πολύ καλά, να έχει τσεκάρει ότι είναι πάρα πολύ καλά γραμμένο. Επίσης, προς το κείμενο, προς την πρόταση, δεν θα πρέπει να δείξετε ότι αυτή η πρόταση είναι μια συνέχεια ενός διδακτορικού, ας πούμε, αλλά θέλει να δώσετε τη διάσταση ότι εγώ θέλω να αποκτήσω εμπειρία ένα βήμα παραπάνω, να πάω δηλαδή στο innovation και θέλω, γι' αυτό ζητάω το host institution, επιλέγω αυτόν το host institution, έτσι ώστε να μου δώσει την εμπειρία να πάω την έρευνά μου ένα βήμα παραπάνω για να συνεχίσω την καριέρα μου. Επίσης, θα μπορείτε να δείτε στο site της Cordis, μπορείτε να μπείτε και να δείτε ποιοι έχουν πάρει έργα στον ορίζοντα, στον τομέα που σας ενδιαφέρει και στο Marie Curie. Υπάρχει λίστα δηλαδή online που μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε μια περίληψη, να δείτε τι έχει γίνει, ποιοι έχουν υποβάλει, ας πούμε, από την Ελλάδα στον τομέα μου, τι χρηματοδότηση έχουν πάρει, με ποιους φορείς συνεργάζονται. Ή να δείτε από τα εθνικά σημεία επαφής κάποιες επιτυχημένες προτάσεις ή από συναδέλφους σας που έχουν πάρει χρηματοδότηση, πώς έγραψαν την πρόταση. Και είναι καλό δηλαδή να έχετε αυτή την εμπειρία. Τώρα, όσο αφορά την υποβολή της πρότασης, οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ένα σύστημα EPSS που είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα σας έχω το link από πίσω. Χωρίζεται σε ένα Part Α και ένα Part Β. Στο Part Α ουσιαστικά γράφεις τις γενικές πληροφορίες, τα στοιχεία του φορέα υποδοχής και τα δικά σου τα στοιχεία του ερευνητή. Δίνει συνολικά στοιχεία για το budget και κάποια ethics γίνονται κάποια πειράματα σε ζώα ή στην ιατρική που κάνει ή δουλεύετε με ανθρώπους και κάποιες έτσι ειδικές διαχειρίζετε πληροφορία. Ναι. Ουσιαστικά η πρόταση αναλύεται στο Part B, που το Part B βρίσκεται μέσα στο Guide for Applicant στις τελευταίες σελίδες, το οποίο σου δίνει τη δομή έτσι ώστε να ξέρεις τι στοιχεία θα ζητηθούν όταν το υποβάλεις ηλεκτρονικά. Ή μπορείτε να κάνετε γραφή στο σύστημα, να κατεβάσετε τις φόρμες και να τις τυπώσετε έτσι ώστε να δουλέψετε. Ουσιαστικά το κείμενο το γράφετε σε doc και μετά το περνάτε στη φόρμα ηλεκτρονικά. Να ξέρετε ότι η προκήρυξη για ατομικές υποτροφίες μόλις έκλεισε το 14 Σεπτεμβρίου. Πάλι θα ανοίξει, νομίζω... Το γράφω παρακάτω. Το γράφεις παρακάτω. Ακριβώς τον επόμενο χρόνο, ένα χρόνο ακριβώς. Θα λήγει 14/9 του 2017. Οπότε έχετε χρόνο να προετοιμαστείτε. Ναι. Παρόλο που νομίζετε ότι ένα χρόνο είναι πολύ,
Η εμπειρία μας είναι ότι για να γράφει κάποιος μία επιτυχημένη πρόταση, τουλάχιστον πρέπει να έχει 6 μήνες. Στην περίπτωση των ατομικών υποτροφιών πρέπει να σκεφτείτε ότι πρέπει να βρείτε τον κατάλληλο οργανισμό εκτός Ελλάδο που να αποδέχεται να υποβάλει την πρόταση μαζί σας. Είναι μία μεγάλη διαδικασία στην οποία χρειάζεται χρόνο. Δεν είναι κάτι που μπορείτε, κάποιος μας πήρε τηλέφωνο 2 εβδομάδες πριν να κλείσει την προκήρυξη και ούτε είχε host organization. Και λέει θα προλάβω. Μα λέμε πώς θα προλάβετε. Δεν είναι 10 σελίδες, μην σκεφτείτε τις 10 σελίδες. Το κάθε παράγραφο που μπαίνει σε μία ευρωπαϊκή πρόταση πρέπει να είναι δικαιολογημένο, πρέπει να έχει το γιατί. Τώρα θα δούμε λίγα στατιστικά, γενικά για την Ελλάδα. Έχουμε 206 υποτροφίες μέχρι στιγμής, από τα στοιχεία του περασμένου εξαμήνου. Με host institution Ελλάδα έχουμε 103 υποτρόφους, δηλαδή άτομα που έχουν έρθει από το εξωτερικό με host institution την Ελλάδα. Συμμετέχουν 158 οργανισμοί, 54 επιχειρήσεις και από αυτές μικρομεσαίες 26. Τύπωσα, επειδή θα ερχόμασταν εδώ, τύπωσα και τη λίστα με τους φορείς για να δούμε πού βρίσκεται το Μετσόβιο. Βρίσκεται ουσιαστικά στην τρίτη θέση. Πρώτο έρχεται το Fourth και μετά το Πανεπιστήμιο Αθηνών και μετά τρίτο ως προς τα προγράμματα του Μαρί Κιούρι και όχι ως προς όλα τα προγράμματα του Ορίζοντα, έτσι. Συμμετοχή στο Μαρί Κιούρι, όχι σε όλα τα προγράμματα του Ορίζοντα. Συντονιστές, το Μετσόβιο είναι σε 4 έργα, του Μαρί Κιούρι, στον Ορίζοντα. Κρίνεται και το ελεκτρολόγο του EPCI, που είναι προκάτω και από πολυτεχνείο. Το EPCI που είναι... Είναι αλήθεια. Όχι, αλλά ξέρετε τι είναι... Δεν ξέρω γιατί, αλλά έχουν διαφορετικό pick number. Έχετε διαφορετικό pick number. Γιατί δεν το ξέρω. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν είναι, σας βλέπω στο... Είναι στο... Υποθέτω ότι είναι το Αθηνά, ας πούμε, είναι ένα... Το Αθηνά έχει ξεχωριστό ξεχωριστό κωδικό. Μπορεί να συμμετέχετε στον Ορίζοντα. Εδώ δίνω μόνο Μαρί Κιούρι στοιχεία. Γι' αυτό σας το εξήγησα. Στον Ορίζοντα είστε, γιατί τα έβγαλα προχθές. Στον Ορίζοντα είστε πολύ, είστε αισθητοί πολύ. Λοιπόν. Αλλά δεν είστε στο Μαρί Κιούρι. Είστε από τους καλύτερους. Λοιπόν, οι επόμενες προκηρύξεις τώρα για τα δίκτυα, ανοίγει 15 Νάτο του 16, άνοιξε, και λίγη 10 πρώτου του 17, είναι open αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με συνολικό προϋπολογισμό 430 εκατομμύρια. Για τις ατομικές υποτροφίες, ανοίγει 1η Τετάρτου του 17 και θα λύγει 14 Νάτου του 17. Άρα έχετε χρόνο να συνεργαστείτε και να μαζέψετε όλα τα στοιχεία που χρειάζονται. Το RISE ανοίγει το Δεκέμβριο του 16 και κλείνει τον Απρίλιο του 17. Και το COMFUND ανοίγει 5 Απριλίου του 17 και λύγει 28 Νάτου, έληξε προχθές, του 17. Με συνολικό προϋπολογισμό 80 τα RISE και τα COMFUND, 248 οι ατομικές υποτροφίες. Τώρα, σας δίνω τις παρουσιάσεις μας, θα μπορέσετε να τις βρείτε και στο site του ΕΚΤ. Ανεβαίνουν όλα εκεί. Σας δίνω κάποιες πληροφορίες που μπορούμε να βρούμε περισσότερες πληροφορίες. Είναι γενικά, έχει στο σελίδα το Μαρί Κιούρι, ειδικά για το Μαρί Κιούρι. Το Participant Portal που θα πρέπει να μπείτε και να κατεβάσετε τα προγράμματα και να δείτε τα documents. Η EuroAccess που θα πρέπει να μπαίνετε κατά τακτά χρονικά διαστήματα, γιατί κάθε μέρα ενημερώνεται η EuroAccess για πιθανή ανέβρεση είτε για εργασία, είτε για διδακτορικό, είτε για να πάτε να εργαστείτε κάπου. Και υπάρχει στο Facebook και μια έτσι, δράση που έχει το Μαρί Κιούρι, που μπορείτε να κάνετε ανταλλαγές έτσι, μηνυμάτων και τα λοιπά, γνώσεων. Τώρα, όσο αφορά τον Ορίζοντα 2020, μπορούμε να βρούμε διάφορες ερωτήσεις για όλα τα προγράμματα, τα εθνικά σημεία επαφής και το site του Marie Curie Association. Και εγώ θα σας έλεγα, αν θέλετε να υποβάλλετε πρόταση στα individual fellowships σε άλλη χώρα,
χώρα, να είσαστε σε επαφή με το Euraxess της χώρας στην οποία θέλετε να πηγαίνετε, γιατί μπορεί να σας βοηθήσει με ό,τι έχει σχέση με φορολογία της χώρας και τέτοια θέματα. Όχι, από πίσω έχουμε ανοίξει. Εδώ θα, απλώς για να δείξω λίγο, λοιπόν, πάμε στο H2020, στην κεντρική του σελίδα, ωραία, γιατί πολλοί ρωτάνε πού θα βρω τα έντυπα, πού θα βρω τα poll, πού θα... Πάμε λοιπόν στην κεντρική σελίδα του Research and Innovation, στο Participal Portal, εντάξει, που η διεύθυνση είναι ecEuropa.eu και πάμε στις δυνατότητες χρηματοδότησης. Εδώ έχει τα διάφορα topic που μπορούμε να τα έχουμε μελετήσει από πριν, αλλά όταν θέλουμε τα calls επιλέγουμε H2020. Ανοίγει λοιπόν η οθόνη εδώ που βλέπουμε την μπάρα που μας δίνει τη δομή όλου του ορίζοντα 2020. Στην πρώτη ομάδα λοιπόν, στο Excellence Science, υπάρχει το ERC, το FET, το Marie Curie και το Research Infrastructure. Επιλέγουμε Marie Curie. Όταν λοιπόν επιλέξουμε Marie Curie, μας δίνει όλα τα call, έχουμε τη δυνατότητα να διαλέξουμε τα call που έχουν κλείσει, τα call που είναι open αυτή τη στιγμή ή τα call που θα ανακοινωθούν. Όταν λοιπόν σβήσουμε, γιατί δεν μας ενδιαφέρουν τα call που λήξανε, να δούμε τι, μπορείτε να δείτε αυτά που σας είπαμε, δηλαδή online, πότε θα ανήκει το κάθε μία δράση και όταν κάνετε κλικ, επιλέγετε δηλαδή τα EF του 17, έχει όλα τα documents μέσα. Στο more, σας δίνει όλες τις πληροφορίες. Ωραία. Αυτό ήθελα να πω. Ωραία. Ερωτήσεις, αν θέλετε κάτι άλλο. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι, κάποια διευκρίνηση. Ναι. Λοιπόν, λίγο στο κομμάτι με τις SMEs, την ξεχωριστή δράση, το 1.000 SMEs, δεν κατάλαβα. Το πάνελ αυτό που είναι για τα SMEs. Μόλις. Ναι. Είναι 10 εκατομμύρια. Ναι, όσο. Ναι. Συμμετέχει μόνο η SME. Στην περίπτωση του μην ακαδημαϊκό πάνελ στα individual fellowship, το beneficiary πρέπει να είναι ένα μουσείο, σας είπα το Bank of Greece, παραδείγματος χάρη, μια μπορεί εταιρεία, αλλά μια εταιρεία που κάνει, εγώ θα σας έλεγα, που έχει την δυνατότητα να απορροφήσει ένα postdoc, που έχει την δυνατότητα να κάνει έρευνα. Ναι. Στα individual fellowship, το beneficiary είναι μόνο ένα. Είναι, αν παίρνει κάποιος μια τέτοια χρηματοδότηση, τη σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το κάνει ο οργανισμός υποδοχής. Εντάξει. Μετά μπορεί να υπάρχουν άλλοι οργανισμοί που λέγεται partner organization, που είναι αυτοί στο οποίο ο μεταδιδακτορικό, ο postdoc student, θα κάνει secondment, που μπορεί να κάνει 1-2 secondment σε ένα πανεπιστήμιο, σε ένα ερευνητικό κέντρο. Αλλά αυτοί δεν υπογράφουν την σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η σύμβαση την υπογράφει το οργανισμός υποδοχής. Βέβαια, αυτοί μπορούν να κάνουν μεταξύ τους συμβάσεις. Έτσι. Ναι. Είναι όλη η ιστορία, δεν είναι καμία. Ναι. Ή να έρθουν να δουλέψουν στο αρχαιολογικό, παραδείγματος χάρη, στο μουσείο, στα social sciences and humanities, έχεις τέτοιες δυνατότητες. Και εγώ θα έλεγα και στις life sciences, σε μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες, παραδείγματος χάρη, γιατί όχι. Ανοίγει την επόμενη. Μπορεί να συμμετάσχει. Μπορεί. Α, δεν απαραίτητο να λοιπόν πάει πανεπιστήμιο ή εταιρείο. Μπορεί να συμμετάσχει αρκεί, όπως σε όλα τα προγράμματα του Ορίζοντας 2020, μπορούν να συμμετάσχουν third countries, αρκεί να είναι τουλάχιστον το minimum number of member state and associated countries. Δηλαδή να υπάρχουν οι τρεις και να μπει επιπλέον τέταρτος. Καταλάβατε. Καταλάβατε. Είναι.
Εγώ δεν έχω κοιτάξει. Πώς, τι είναι το. Τα IDN, 6 με 8. Πάλι το ίδιο. Υπάρχουν και 10, αλλά είναι λίγο, ένα 10%. Τα 10 είναι δύσκολο στην διαχείριση ο συντονιστής. 6 με 8 είναι ο μέσος όρος, δηλαδή γύρω το 60%, 50 με 60% από ό,τι είδαμε τα στοιχεία. Βέβαια, αλλάζουν τα στοιχεία, αλλά υπάρχουν και μετρήσεις. Έχουν χρηματοδοτηθεί. 2% είναι μετρήσεις. Μετά θέλει παραπάνω. Δηλαδή, αν δείτε τη λίστα, δεν το έχω τυπωμένο, είναι από 3 έως 12 η λίστα που τραβάς τα αρχεία από τον Access και σου δίνει τη δυνατότητα να διακρίνεις ποια έργα έχουν περισσότερες συνεργασίες. Και όταν σορτάρεις, βλέπεις ότι 6 με 8 είναι το μέγιστο, αυτοί που έχουν πάρει τα περισσότερα έργα. Μπορεί να είναι subsidiary του ξένου, λες, και αυτό που ξέρω εγώ, μια επιχείρηση, με παραδείγματα τώρα, τον Τιτάνα, ο οποίος έχει και Τιτάνα αντίστοιχο θηγατρική, στην Γαλλία. Να φύγει ερευνητής, ας πούμε, να μην δουλεύει στον Τιτάνα εδώ πέρα και να πάει, αυτό είναι πρόβλημα, αν είναι μέσα στο consortium. Έχει κάποια ψηλά γράμματα που λέει. Έχει κάποια ψηλά γράμματα που λέει τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά εξαρτάται από το πρόγραμμα. Και στην ουσία πρέπει να προσέχετε ότι οι οργανισμοί που συμμετέχουν συνήθως πρέπει να είναι independent, ενώ δεν μπορεί να συμμετάσχει ο Τιτάνα από εδώ και μετά και να πάει στον Τιτάνα. Ο Τιτάνα από εκεί. Δεν. Ναι, μπορεί να είναι κάποιο independent entity, μπορεί να το λένε κάποια. Μόλα να είναι στο νόμιο. Ναι. Ναι, αλλά υπάρχουν τέτοια ρήτα στον ορίζοντα 2020 από πλευράς independence των οργανισμών. Ναι. Αυτό να το. Θες να κάτσεις από εδώ να το ρωτήσω. Ναι, κάθομαι από εδώ, δεν έχω πρόβλημα. Εντάξει. Κάθομαι από εδώ. Και θέλω. Θέλεις να το ανοίξεις. Την παρουσία μπορεί να κρεμάσω που θα κάνουμε και ένα link από το εργαστήριό μας και να κάνει link. Πολύ ωραία. Θα μπει στο site του Τόμας έτσι κι αλλιώς. Εγώ. Εκεί δεν φύγει, ναι. Αυτό. Ναι. Εδώ. Τώρα θέλω να σας μιλήσω για ένα πρόγραμμα που είναι εντελώς διαφορετικό. Και οι δύο είναι για μεμονωμένες ερευνητές. Θα σας έλεγα Marie Curie Fellowship έχει καταπληκτικό μισθό. Είναι ένα πρόγραμμα μόνο στην περίπτωση των μεμονωμένων υποτροφιών. Είναι μόνο για 2 χρόνια. Εκτός από τα Global Fellowship που είναι για 3, δεν έχεις πάρα πολλά consumables, δεν έχεις να πληρώσεις PhD students, postdoc, δεν έχεις να φτιάξεις την ομάδα σου. Και γενικά είναι ένα πρόγραμμα που αυτό, το καλό που είναι ότι φεύγεις, παίρνεις καινούριες εμπειρίες και έχεις πολύ καλό μισθό. Το ERC είναι εντελώς διαφορετικό. Το ERC δεν χρειάζεται να πηγαίνεις εκτός Ευρώπης. Δεν χρειάζεται να πηγαίνεις εκτός Ελλάδος, που είναι και πολύ σημαντικό, εντάξει. Είναι για 5 χρόνια, δίνει καταπληκτική χρηματοδότηση για να φτιάξεις την ομάδα σου, αν είσαι ένα νέος ερευνητής. Αλλά θα έλεγα ότι είναι το πρόγραμμα του Ορίζοντας 2020 που είναι πιο ανταγωνιστικό. Εκεί βλέπετε η δομή του Ορίζοντας 2020 και βλέπετε τους 3 πυλώνες, την Excellent Science, Industrial Leadership and Societal Challenges. Το πρώτο, που είναι της αριστείας, είναι πολύ σημαντικό για όλους τους ερευνητές, γιατί εκεί στις περισσότερες δράσεις δεν είναι η Ευρώπη που λέει πρέπει να κάνετε έρευνα σε αυτό το θέμα. Εκεί η Ευρώπη λέει κάνετε έρευνα εκεί που θέλετε. Είναι bottom-up approach. Και το ERC είναι bottom-up approach. Το βλέπετε εκεί, είναι το πρώτο πρόγραμμα του πυλώνα της αριστείας. Και γιατί δημιουργήθηκε το 2007, το European Research Council, στην ουσία αυτό που κατάλαβε η Ευρώπη είτε ότι ήταν ένα πρόγραμμα που θέλει να κάνει την στρατηγική του retain, repatriate, recruit. Τα μεγάλα μυαλά έφευγαν από την Ευρώπη ή ήθελε κάποιοι πολύ καλούς ερευνητές να γυρίσουν πίσω στην Ευρώπη. Αυτή είναι η στρατηγική αυτού του προγράμματος, αυτό που βλέπετε εκεί, το Retain, Repatriate, Recruit.
Είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα αυτό το πρόγραμμα και θα έλεγα και για το όλους τους, για όλες τις χώρες, γιατί δίνει την δυνατότητα σε έναν ερευνητή, ένα ερευνητή με πολύ καλό βιογραφικό, με εξαιρετικό βιογραφικό, αν είναι νέος, να φτιάξει την ομάδα, όπως σας είπα. Απευθύνεται σε ερευνητές σε διάφορα στάδια της καριέρας τους. Θα δείτε ότι υπάρχουν δράσεις και για νέους ερευνητές και για έμπειρους ερευνητές. Ποια είναι η διαφορά με τις δράσεις Μαρίας Κλωδόφσκα-Κιουρί? Είναι μόνο για ερευνητές, στην περίπτωση των νέων ερευνητών, που ήδη έχουν κάνει το διδακτορικό. Στην ουσία είναι για postdocs. Εντάξει, πρέπει κάποιος να έχει τελειώσει το διδακτορικό για την πρώτη δράση που θα βλέπουμε μετά, τουλάχιστον 2 χρόνια μετά. Πήγαινε στο... Τι είναι πολύ τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του προγράμματος? Είναι η αριστεία και πραγματικά η αριστεία ως μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης. Είναι πολύ ευέλικτο, έχει πρόγραμμα και θα το δείτε από πολλές πλευρές. Το καταπληκτικό σε αυτό το πρόγραμμα είναι ότι όντως ο ερευνητής και όχι ο οργανισμός υποδοχής είναι αυτός που έχει το πάνω χέρι. Υπάρχει αυτό που βλέπετε εκεί, το grant portability. Αν κάποιος ερευνητής παίρνει ένα grant με το Πολυτεχνείο, παραδείγματος χάρη, και ξαφνικά για σοβαρούς λόγους, όπως μπορεί να είναι professional, γιατί του δίνουν μια καλύτερη ευκαιρία, ή οικογενειακούς λόγους, θέλει να πάει σε άλλο οργανισμό εντός Ελλάδος ή εκτός Ελλάδος, μπορεί να το κάνει. Και παίρνει το έργο μαζί του. Εντάξει, το καλό, όπως και στις δράσεις Μαρίας Κλωδόφσκα-Κιουρί, έχετε μία προκήρυξη ανά χρόνο για την κάθε δράση, θα δείτε τις δράσεις μετά, και υπάρχει η συνολική χρηματοδότηση για την κάθε δράση, ενισχύεται κάθε χρόνο. Είναι bottom-up approach, μπορείτε να υποβάλλετε σε όποιο τομέα θέλετε, αλλά πρέπει να είναι frontier research. Δεν μπορεί, αν είσαστε ερευνητή, είσαστε ερευνητής που κάνετε εφαρμοσμένη έρευνα, αυτό δεν είναι το πρόγραμμα για σας. Εγώ, σαν ερευνήτρια, όταν ήμουν ερευνήτρια, πήρα μια Marie Curie Fellowship, αλλά δεν θα μπόρεσα ποτέ να πάρω ένα ERC, γιατί την έρευνα που έκανα τότε ήταν εφαρμοσμένη έρευνα, δεν ήταν frontier research. Frontier research τι σημαίνει? Είναι μια έρευνα που δημιουργεί μια καινούρια γνώση. Δεν είναι να πάρετε μια τεχνολογία ή μια μεθοδολογία που είναι πολύ γνωστή και να δημιουργήσετε πολλά δεδομένα, ακόμα και αυτά τα δεδομένα να είναι πολύ εντυπωσιακά. Είναι να δημιουργήσετε μια καινούρια γνώση, μια καινούρια τεχνολογία, μια καινούρια μεθοδολογία. Είναι αυτό, μια καινούρια γνώση. Σε σχολιασμό, ναι. Κάτι που παρατηρώ, νομίζω τα ERC δεν αφορούν μηχανικούς, συντηρητική τους μηχανική. Όχι. Να ξέρετε ότι... Όχι, δεν συμφωνώ. Υπάρχει ένα πάνελ που είναι για processing engineering, στον οποίο... Το Πολυτεχνείο έχει πάρει 4 advanced grant στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Το Πολυτεχνείο τώρα δεν ξέρω τι κάνετε, γιατί δεν έχει πάρει χρηματοδότηση, αλλά όχι. Θα πρέπει να δημιουργούν του Πολυτεχνείου, τα οποία όμως ακουμπάνε πιο πολλά τη βασική έρευνα και όχι το απλά. Όχι, δεν είναι θέμα βασική έρευνα και εφαρμοσμένη. Κάνει materials. Όπως πάμε σε πολλά τα materials αυτή τη στιγμή, αυτή μπορεί να είναι έτσι. Αν κάποιος θέλει να φτιάξει το νέο Internet of Things, δεν ξέρω κάτι άλλο, που είναι απλά για το search, ας είναι κορυφαίο στον κόσμο, δεν είναι. No. Και γι' αυτό το ERC... Και γι' αυτό το ERC δεν μιλάει για βασική ούτε εφαρμοσμένη έρευνα. Αν βλέπετε στα έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί, υπάρχουν και εφαρμοσμένη έρευνα, υπάρχει και βασική έρευνα. Αλλά εφαρμοσμένη έρευνα που να δημιουργήσει κάτι καινούριο. Δεν μπορεί να είναι εφαρμοσμένη έρευνα, παραδείγματος χάρη, έρχονται αρκετά άτομα στα Social Sciences and Humanities και μας λένε, θέλω να πάρω όλα τα έργα
πώς λέγεται, μίας εποχής να την ψηφιοποιήσω και να φτιάξω μια τεράστια συλλογή. Είναι πολύ η δουλειά, είναι καταπληκτικό, έχει μεγάλο impact, αλλά αυτό δεν δημιουργεί καινούρια γνώση. Ή κάποιος που από life sciences θέλω να κάνω ένα τεράστιο στατιστικά για το καρκίνο και κάτι τέτοιο. Και πάλι αυτό δεν είναι να δημιουργήσεις μια καινούρια γνώση. Είναι πολλή δουλειά, χρειάζεσαι μεγάλη χρηματοδότηση, αλλά δεν δημιουργείς κάτι καινούριο. Εντάξει. Θέλω να δημιουργήσουμε καινούρια γνώση. Καινούρια μεθοδολογία, καινούρια τεχνολογία. Και οι engineers μπορεί μια χαρά, υπάρχει ολόκληρο πάνελ για σας. Λοιπόν. Αυτές είναι οι τρεις δράσεις χρηματοδότησης που υπάρχουν. Υπάρχει μια τέταρτη, αλλά είναι μόνο για άτομα που έχουν πάρει ERC χρηματοδότηση. Τα starting grants που είναι οι ερευνητές που έχουν πάρει το διδακτορικό, μεταξύ 2 και 7 χρόνια μετά το διδακτορικό. Η χρηματοδότηση κανονική είναι για 5 χρόνια έως 1,5 εκατομμύρια ευρώ, αλλά εκεί έχω βάλει έως 2 εκατομμύρια ευρώ, γιατί υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις στις οποίες κάποιος μπορεί να ζητήσει περισσότερο χρήματα. Αν είναι ένας ερευνητής που είναι σε μία τρίτη χώρα και θέλει να εγκατασταθεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη, μπορεί να ζητήσει έξτρα χρηματοδότηση. Αν χρειάζεται ένα πολύ ακριβό εξοπλισμό, μπορεί να ζητήσετε περισσότερη χρηματοδότηση, και αν χρειάζεται πρόσβαση σε μεγάλες ερευνητικές υποδομές, πάλι μπορεί να ζητήσει έως 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Αν το έργο σας θέλετε μόνο να το κάνετε για 4 χρόνια, δεν μπορείτε να ζητήσετε 1,5. Πρέπει να το μειώσετε. Εντάξει, τα consolidator grants είναι... τα starting grants θα το δούμε μετά περισσότερο. Υπάρχουν τα consolidator grants, 7 έως 12 χρόνια, και υπάρχει τα advanced grant. Εκεί δεν χρειάζεται κάποιος να έχει διδακτορικό, πρέπει να έχει τουλάχιστον 10 χρόνια εμπειρία στην έρευνα, αλλά εκεί πραγματικά πρέπει να υποβάλει κάποιος που είναι top of the top στον τομέα του σε παγκόσμιο επίπεδο. Μιλάμε ότι τα ERC πραγματικά δεν είναι μόνο ότι πρέπει να είσαι πολύ καλό στην Ευρώπη, πρέπει να είσαι πολύ καλό παγκοσμίως. Τα proof of concept είναι για όποιος έχει πάρει χρηματοδότηση από το ERC, έχει κάποια αποτελέσματα που θέλει να το φτάσει πιο κοντά στην αγορά, μπορεί να υποβάλει τότε στο proof of concept, ώστε να παίρνει κάποια χρηματοδότηση για να κάνετε κάποια... ένα business plan για να κοιτάξει IPR issues, marketing issues και τέτοια θέματα. Πώς γίνεται η υποβολή και η αξιολόγηση, είναι όπως και στα Marie Curie, στις δράσεις Marie Curie, είναι μέσα από το participant portal. Αυτό που είναι ότι ένας PI, ένας ερευνητής που υποβάλλει μια τέτοια πρόταση, δεν μπορεί να υποβάλλει, δεν μπορεί να πάρει χρηματοδότηση ταυτόχρονα από δύο δράσεις ERC, εκτός το proof of concept. Και η αριστεία είναι το μόνο κριτήριο αξιολόγησης, αξιολογείται η αριστεία του ερευνητή και η αριστεία της πρότασης. Εντάξει, πάμε στην επόμενη. Ναι. Συγγνώμη, δεν σας ακούω. Τι πρέπει να είναι ο PI. Τι χαρακτηριστικά έχει ο PI. Τι πρέπει στην κάθε περίπτωση, στην κάθε δράση. Κοιτάξτε, στην δράση πήγαινε στην επόμενη και θα πάμε στην κάθε δράση. Νομίζω ότι το έχω και αναλυτικά. Πηγαίνει στην επόμενη. Αφήστε μου να τελειώσω και μετά θα το δείτε. Εντάξει, η αξιολόγηση γίνεται σε δύο στάδια. Είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να υποβάλλετε όλη την πρόταση που θα σας το δείξω μετά σε μία φορά, αλλά η αξιολόγηση γίνεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο αξιολογείται ό,τι έχει κάνει με το ερευνητή, που είναι το βιογραφικό, και τι έχει κάνει το track record του, τι έχει κάνει στην έρευνα, και μετά πρέπει να υποβάλει μία μικρή πρόταση, μία σύνοψη της πρότασης που είναι 5 σελίδες και ολόκληρη της πρότασης που είναι 15 σελίδες. Στο πρώτο στάδιο της αξιολόγησης, οι αξιολογητές θα κοιτάνε μόνο ό,τι έχει σχέση με, τον,
με τον ερευνητή και την σύνοψη της πρότασης. Και μετά θα περάσει, αν αξιολογείται θετικά, περνάει στο δεύτερο στάδιο της αξιολόγησης, εκεί κοιτάνε τα πάντα, ενώ και τον ερευνητή και ολόκληρη της πρότασης. Και στην περίπτωση των Starting Grant και των Consolidator Grant, ο PI, ο ερευνητής, πρέπει να πάει στις Βρυξέλλες και περνάει συνέντευξη από το πάνελ. Το κάθε ερευνητή, όταν υποβάλλει μία πρόταση, πρέπει να υποβάλλει σε ένα πάνελ αξιολόγησης. Υπάρχουν 15, αν θυμάμαι καλά, υπάρχουν παραπάνω, 25. 25 υπάρχουν 9 σε Physical Science and Engineering, που πρέπει να δείτε σε ποιο πάνελ θέλετε να υποβάλλετε εκεί. Εσείς επιλέγετε το πάνελ, δηλαδή. 10 στα Physical Science and Engineering, 9 στα Life Sciences και 6 στα Social Sciences and Humanities. Εκεί έχετε τις προκηρύξεις, έχει ανοίξει την προκήρυξη για τα Starting Grant και θα κλείσει σε λίγες μέρες. Θα ανοίξει τον Οκτώβριο για Consolidator Grant, θα κλείσει Φεβρουάριο. Θα ανοίξει στο Μάιο 2007 για Advanced Grant και θα κλείσει τον Αύγουστο. Και βλέπετε εκεί για τα Proof of Concept. Εκεί είναι στο Participant Portal που μπορείτε να βρείτε τις ανοιχτές. Πάμε στα Starting Grant. Τα Starting Grant είναι για νέους ερευνητές, έχουμε πει. Δεν έχουν μία ομάδα, θέλουν να δημιουργήσουν την πρώτη ερευνητική τους ομάδα και τουλάχιστον πρέπει να έχουν μία δημοσίευση χωρίς τον επιβλέποντας καθηγητής. Εντάξει, αλλά η ιδέα είναι αυτό, νέων ερευνητών, postdoc, που θέλουν ή έχουν καταπληκτικό βιογραφικό, κάνουν αυτή την καινοτόμα έρευνα και θέλουν να δημιουργήσουν την πρώτη τους ομάδα. Θα έχουν λεφτά για να, μέσα στην πρόταση για consumables, για equipment, για PhD students, για postdoc students, για ταξίδια, για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Για 5 χρόνια, εντάξει. Τα Consolidator Grant. Ναι. Όταν κάποιος ερευνητής πάρει αυτή την πρόταση, οι άνθρωποι που θα συνεργαστεί πρέπει να είναι οπωσδήποτε PhD students, δεν μπορεί να είναι μετά τα. Ναι, PhD students, postdoc, ό,τι θέλετε. Εγώ θα σας έλεγα ότι από πλευράς αξιολόγησης καλό θα ήταν να δείξετε ότι μέσα από αυτό το ERC Grant θα κάνετε trainings σε νέους ερευνητές. Θεωρώ ότι είναι καλό να έχετε και PhD students, εντάξει. Αλλά ναι, θα μπορούσατε να έχετε μόνο postdocs. Αλλά καλό είναι να έχετε και PhD students. Τα Consolidator Grant είναι για ερευνητές που ήδη υπάρχει μία ερευνητική ομάδα και θέλουν να την ενδυναμώσουν, θέλουν να την consolidate, εντάξει. Και πρέπει να έχουν κάποιες δημοσίευσεις χωρίς τον επιβλέποντας καθηγητής. Εγώ αυτό που βλέπω από τα στατιστικά είναι ότι οι περισσότεροι που προέρχονται από πανεπιστήμια ήδη είναι καθηγητές στην περίπτωση των Consolidator Grant. Εντάξει, ένα μεγάλο ποσοστό. Επίκουρος, αναπληρωτές, ήδη βλέπεις εκεί ότι έχουν φτάσει στο στάδιο του καθηγητή. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, όχι, αλλά ήδη έχουν καθηγητής. Σχετικά με το mobility, οι περισσότερες ερευνητές που έχουν πάρει τέτοια χρηματοδότηση στην Ελλάδα, εγώ θα σας έλεγα από τους 24 που πήραν Starting Grant ή Consolidator Grant στο FP7, υπήρχε μόνο μία ερευνήτρια που τα έκανε όλα στο ίδιο οργανισμό. Αλλά ήταν σε ένα top of the top ερευνητικό εργαστήριο που το καθηγητή είναι και advanced grantee. Οι περισσότεροι είναι ερευνητές που έχουν κάνει πτυχίο ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό ή postdoc, Γερμανία, Αμερική, σε διάφορες χώρες. Εντάξει, να έχετε υπόψη αυτό και γι' αυτό σας λέω ότι το Marie Sklodowska Curie είναι ένα πολύ καλό βήμα για να πάρει κάποιος μετά ένα τέτοιο grant. Ναι. Συγγνώμη. Προς το παρόν δεν ξέρουμε. Προς το παρόν δεν έχει αλλάξει τίποτα. Εντάξει, αλλά προς το παρόν.
Βλέπετε ότι το διάλογο τώρα μεταξύ Ευρώπης και Μεγάλης Βρετανίας... Θέλει ένα-δύο χρόνια. Ναι. Ναι, ναι, αλλά στην περίπτωση της Μαρίας Κλωδόφσκα-Κιουρί, εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί είναι για 2-3 χρόνια. Στο Γιάρση μιλάμε για 5, πρόβλημα. Αλλά πάντοτε έχετε το grand portability να τους πείτε το παίρνω και γυρνάω Ελλάδα ή πάω Γερμανία ή πάω όπου θέλω, εντάξει. Στα Advanced Grant, τα έχουμε πει, είναι για πολύ καλούς ερευνητές. Εδώ, στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, πήρατε 4 Advanced Grants από το ίδιο το Πολυτεχνείο, ναι, και από το ίδιο κέντρο. Από Civil Engineers, αν θυμάμαι καλά, και εφαρμοσμένοι μαθηματικά. Υπάρχει. Και το ΣΕΜΦΕ. Και με αυτή την έννοια, εξήγησα πριν, ότι δεν είναι για τους μηχανικούς. Πρέπει να κάνεις ή μαθηματική ή φυσική με τη ρεύμα, να είσαι πολύ κοντά. Κυρίως για τα νεότερα παιδιά. Να είσαι πάρα πολύ κοντά σε αυτά τα πράγματα. Αν είσαι στη μεριά του product, ναι. ή του φτιάχνει ένα καινούργιο service, ναι. Ναι. Δηλαδή, και... ναι. Όχι, σαφώς και τα δύο αξίζουν. Αν κάνετε πολύ πολύ εφαρμοσμένη έρευνα, όντως δεν είναι γι' αυτό. Σας το έχω πει από την αρχή, όντως. Αλλά. Αυτό γιατί πραγματικά είναι εντυπωσιακό από κάποιον μια σχέση. Αλλά πρέπει να κάνεις ή μαθηματικά ή φυσική ή μετήρηση. Πρέπει να ξαναγυρίσεις τα θεμελιώδη. Δύο ΣΕΜΦΕ και δύο Civil Engineers. Και ένας starting grant στους χημικούς μηχανικούς. Εντάξει, αλλά αυτό που μας κάνει εντύπωση ότι το Πολυτεχνείο με ό,τι είναι τώρα στις δύο προκηρύξεις τίποτα. Ούτε advanced, ούτε starting, ούτε consolidator προς το παρόν. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα αλλάξει. Το proof of concept σας το έχω πει. Αυτό είναι, πώς φαίνεται, μία πρόταση, εντάξει. Βλέπετε τις διοικητικές φόρμες, όπως σας έχει δείξει η κυρία Μαζιώτη. Την σύνοψη της πρότασης τώρα από την προηγούμενη προκήρυξη, πριν ήταν 5 σελίδες, ακόμα και με τα references. Τώρα τα references ευτυχώς είναι εκτός. Έχετε το βιογραφικό του ερευνητή, βλέπετε το Early Achievement Track Record, το 10-year track record στην περίπτωση των Advanced Grant, και μετά έχετε ολόκληρη την πρόταση που είναι 15 σελίδες, πάλι excluding references. Στην περίπτωση της δράσης Starting Grant και Consolidator Grant, πρέπει κάποιος να υποβάλει το διδακτορικό δίπλωμα, Ethics Review, αν χρειάζεται, και το Statement Letter. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν θέλετε να υποβάλλετε πρόταση με το Πολυτεχνείο, υπάρχει στο Guide for Applicants, θα δείτε, for Applicants, υπάρχει ένα letter, στον οποίο πρέπει να συμπληρώσετε, πρέπει να έχει το stamp του Πολυτεχνείου, στον οποίο λέει ότι το Πολυτεχνείο σας δέχει, θα είναι το οργανισμός υποδοχής για σας, σαν PI, και ότι θα έχετε ανεξαρτησία, ότι εσείς θα αποφασίσετε για διάφορα πράγματα. Πάμε στον επόμενο. Εδώ είναι που μπορείτε να βρείτε πληροφορίες. Πολύ σημαντικό, αν θέλει κάποιος να υποβάλει πρόταση, να δείτε τι έχει χρηματοδοτηθεί πριν, είτε στο Cordis μπορείτε να το δείτε, είτε στην ιστοσελίδα του ERC. Πάμε στον επόμενο. Ποιος είναι εθνικός εκπρόσωπος? Είναι ο Γρηγορίος, που είναι ο πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, η Χριστούλα, και εμείς είμαστε Εθνικό Σημείο Επαφής. Έχουμε κάνει ένα report, στον οποίο μπορείτε να δείτε ποιος για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, στατιστικά, πολύ σημαντικά στατιστικά, όπως πόσο είναι σε average μία ομάδα ανά τομέα, συνήθως είναι 7 έως 9 members, πόσο ζητάνε ανά τομέα, ανά δράση, ποιος έχει πάρει χρηματοδότηση στην Ελλάδα, ποιος αξιολογείται αυτό το πρόγραμμα στην Ελλάδα, τέτοια θέματα. Πάμε στον επόμενο. Έχουμε πήγαινε στον επόμενο, είναι στατιστικά αυτά. Στο επόμενο. Επόμενο. Εδώ βλέπετε το NTUA. Έχουμε κάνει και
δύο μικρές εκθέσεις μαζί με την κυρία Μαζιώτη, τι έχει γίνει το 2014 και τι έχει γίνει το 2015. Έχετε εδώ τα link για να δείτε. Αλλά δεν έχουμε πάει πολύ καλά σαν χώρα. Έχουμε πάει πολύ άσχημα σαν χώρα, εντάξει. Κάποιες συμβουλές. Κάποιος πρέπει να αποφασίσει πού, σε ποια δράση ανήκει και αν πραγματικά πρέπει να κάνει αυτοκριτική, αν έχει ένα πολύ καλό βιογραφικό, καταπληκτικό βιογραφικό και αν κάνει την έρευνα που χρηματοδοτεί αυτό το πρόγραμμα. Ποιες, να δείτε τι έχει χρηματοδοτηθεί στον τομέα σας, να δείτε λίγο τα στατιστικά που έχουμε κάνει και να διαλέξετε με προσοχή το Ίδρυμα Υποδοχής και τα μέλη της ομάδας. Διαβάστε με προσοχή το Guide for Applicant, το πρόγραμμα εργασία. Οι περισσότερες ερωτήσεις που μας έρχονται είναι επειδή δεν έχετε διαβάσει. Εγώ θα σας έλεγα ότι μία πρόταση ERC, παρόλο που είναι μόνο 15 σελίδες, τουλάχιστον χρειαζόσαστε 6 μήνες να έχει επιτυχία, να το κάθε παράγραφο που γράφεται εκεί πρέπει να έχει την σημασία του, να τα διαβάζουν άλλους ερευνητές στον τομέα σας ή σε άλλους τομείς και να μην υποβάλλετε τελευταία στιγμή και βεβαίως και να μιλήσετε μαζί μας. Και σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα σας έλεγα ότι είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να αλλάξει πραγματικά την σταδιοδρομία σας. Είναι ένα label of excellence και ακόμα και για το Πολυτεχνείο πρέπει να σκεφτεί να προσπαθήσει να βοηθήσει τους ερευνητές που θεωρεί ότι έχουν αυτό το επίπεδο, γιατί η αξιολόγηση των οργανισμών και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο κάποια στιγμή θα περάσει από αν έχει CRC grantees ή όχι. Ναι. Και είναι κρίμα το Πολυτεχνείο να μην ενθαρρύνει αυτοί που είναι καταπληκτικοί να υποβάλλουν και να μην τους βοηθήσει στο γράψιμο, δεν ξέρω. Θα μιλήσουμε πολύ γρήγορα για το ΕΚΤ που είναι την Εθνική Υποδομή για την Έρευνα και την Καινοτομία. Παίρνω αυτό γρήγορα. Είναι η συγκέντρωση, οργάνωση και διατήρηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής παραγωγής της επιστημονικής κοινότητας και δραστηριοποιούμε στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Πήγαινε γρήγορα. Είμαστε εθνικό σημείο επαφής από το 1998 με ό,τι σημαίνει ότι έχουμε μεγάλη εμπειρία. Πήγαινε πίσω, παρακαλώ. Απίσω. Ναι. Τόσο γρήγορα όχι. Είμαστε μέλος του Enterprise Europe Network Ελλάς, που είναι το μεγαλύτερο δίκτυο για επιχειρηματικότητα και καινοτομία στο κόσμο. Είμαστε ελληνικός κόμβος Open Air, National Open Access Desk, και είμαστε αρμόδιος φορέας για την συλλογή επεξεργασία των δικτών έρευνας τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, που μιλούσε ο καθηγητής λίγο πριν. Όλες αυτές είναι οι υπηρεσίες του ΕΚΤ, αλλά μία που θέλω να σας δείξω είναι ότι αν κάνετε το διδακτορικό, κάνουμε και ενημερωτικές εκδόσεις για έρευνα και καινοτομία, όπως υπάρχει το δικτυακό τόπος, το περιοδικό και το e-newsletter έρευνα και καινοτομία. Πήγαινε. Ναι, ακριβώς αυτό πήγαινε. Επόμενο. Πάμε. Είναι το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών, εντάξει, στην οποία πρέπει να υποβάλλετε το διδακτορικό σας. Υποχρεωτικό δηλαδή. Ναι. Κάνουμε υποστήριξη πολιτικών έρευνας και καινοτομίας, παραδείγματος χάρη ενίσχυση της πρόσβασης σε ερευνητικές υποδομές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανοιχτής πρόσβασης, συμμετοχής των γυναικών στο ευρωπαϊκό χώρο έρευνας. Βλέπετε εκεί, στο 2011 κάναμε ένα report για τη συμμετοχή της γυναίκες στην έρευνα στην Ελλάδα και βοηθάμε στην ενίσχυση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
στο ευρωπαϊκό χώρο έρευνας. Κάνουμε συλλογή και επεξεργασία δικτών έρευνας τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας και βλέπετε εκεί ένα report, μια έκθεση που έχουμε κάνει για τις διδάκτορες στην Ελλάδα, την εστιαδιοδρομία και την κινητικότητα. Επόμενο. Αφήσε με, για να το πω και εγώ. Εδώ βλέπετε κάποια στατιστικά. Ίσως το πιο σημαντικό θα σας έλεγα είναι ότι τουλάχιστον 18% των διδακτορικών, των ερευνητών που έχουν κάνει διδακτορική έχουν πάει στο εξωτερικό. Η συνεργασία περισσότερος με την Αμερική, με την Μεγάλη Βρετανία και με την Γερμανία. Έχουμε κάνει και δείκτες για τις επιχειρήσεις. Βλέπετε εκεί αρκετά reports από το 2012 έως το 2015 και αυτό είναι στατιστική για, στατιστικά reports για τα στατιστικά της ελληνικής συμμετοχής στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Βλέπετε και εδώ στα αγγλικά είναι το 7ο, το ERC και την υγεία είναι και στα αγγλικά. Όλες οι άλλες εκθέσεις είναι στα ελληνικά. Και έχουμε κάνει και στατιστικά για τις δύο προκηρύξεις του ορίζοντας 2020, 2014 και 2015. Για το Enterprise Europe Network που είναι, λέγεται ευρωπαϊκό, αλλά είναι παντού στον κόσμο, σχεδόν. Είμαστε 600 συνεργαζόμενοι φορείς από περισσότερες από 60 χώρες. Νομίζω ότι είμαστε τώρα 63 χώρες και δημιουργήθηκε το 2008. Είναι ένα δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα, αποτελούμενο από βιομηχανικούς σύνδεσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμηλητήρια και καταξιωμένους φορείς στον χώρο της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Βλέπετε εκεί βλέπετε την ιστοσελίδα, στην οποία μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες, και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης που συμμετέχει στην ελληνική κοινοπραξία. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε? Στην δική σας περίπτωση μπορούμε να σας βοηθήσουμε αν έχετε παραδείγματος χάρη ένα ερευνητικό αποτέλεσμα που θέλετε να φτάσετε πιο κοντά στην αγορά, ή αν θέλετε να συμμετάσχετε σε κάποιο ευρωπαϊκό έργο, ή αν θέλετε να βρείτε κάποιους εταίρους από το εξωτερικό, ή αν θέλετε να ξέρετε τι χρηματοδοτικό εργαλείο υπάρχει στην Ευρώπη για σας. Δίνουμε πληροφόρηση για θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας και υποστήριξη συμμετοχής στα προγράμματα της Ευρώπης για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Εδώ βλέπετε τι κάνουμε σαν ευρωπαϊκή πληροφόρηση για νομοθεσίες, κάνουμε σεμινάρια, workshop όπως αυτός. Οι εταιρείες έχουν την δυνατότητα να έχουν φωνή στην Ευρώπη μέσα από αυτή την εσωτερική την υπηρεσία SME Feedback. Υπάρχουν και υπηρεσίες δικτύωσης. Αν θέλετε να πηγαίνετε και να βρείτε συνεργάτες στο εξωτερικό, κάνουμε brokerage event και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Κάνουμε τώρα στην Medica για την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Είναι η μεγαλύτερη έκθεση που υπάρχει στην ιατρική. Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στην βάση δεδομένων του Enterprise Europe Network, στην οποία υπάρχουν περισσότερες από 20.000 αναζητήσεις συνεργασίες, και δεν είναι μόνο εμπορικές, υπάρχουν και ερευνητικές συνεργασίες και τεχνολογικές. Υπάρχουν παραδείγματα ως χάρη συντονιστές που ψάχνουν εταίρους σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Και έχουμε βοηθήσει στην ανάπτυξη, βοηθάμε στην ανάπτυξη σαν κοινοπραξία παραπάνω από 120 διεθνείς συνεργασίες το χρόνο. Σαν Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης είμαστε και Εθνικό Σημείο Επαφής στον ορίζοντας 2020 για όλη αυτή τη λίστα των προγραμμάτων που βλέπετε εκεί.
δίνουμε ενημέρωση, υποστήριξη σε προετοιμασία, υποβολή και υλοποίηση έργων, εκπαίδευση, κάνουμε σεμινάρια εκτός και εντός Ελλάδος, δικτύωση, σας βοηθάμε να βρείτε εταίρους, αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και βλέπετε και έκδοση δικτών, πώς πήγε η συμμετοχή της Ελλάδος στα διάφορα προγράμματα, αλλά περισσότερο για να βοηθήσουμε να δημιουργηθούν τις σωστές πολιτικές στην έρευνα και στην καινοτομία. Εδώ είναι ένα δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής για τις δράσεις Μαρίας Κλωδόφσκα-Κιουρίε, στην οποία μπορείτε να βρείτε εκδηλώσεις ενδιαφέροντος και μπορείτε να βρείτε host organization που θέλουν να αποδέχουν postdocs για τα individual fellowships. Τότε, αν θέλετε να υποβάλλετε μία πρόταση στις μεμονωμένες υποτροφίες, είναι ένα καλός μέρος να δείτε ποιοι οργανισμοί υπάρχουν στην Ευρώπη που θα ήθελαν να υποβάλλουν μαζί σας. Σαν πολυτεχνείο, καλό θα ήταν να υποβάλλετε μία εκδήλωση ενδιαφέροντος και να πείτε ότι σαν πολυτεχνείο... Ναι, να είσαστε host οργανισμό και μπορούμε να το δημοσιεύουμε στο Net for Mobility. Όλο το πολυτεχνείο ή κάποια τμήματα, ό,τι θέλετε. Και αυτό ήταν. Δεν είναι εννοείται μέσα το πολυτεχνείο τώρα, δεν ξέρω αν είναι. Κάποια ίσως είναι, κάποια θα είναι, αλλά να το υποβάλλουμε, να το ξαναδείτε. Ten CP. Υπάρχουν στο site το όνομα. Εννοώ ότι υπάρχει γενικές πληροφορίες, συνήθως τις δίνει η κυρία Μαζιώτη. Τις γενικές πληροφορίες τις δίνω εγώ και ανάλογα με το θέμα κατευθύνω στο αντίστοιχο NCP. Δηλαδή για τα ERC και Marie Curie είμαστε εμείς οι δύο. Για το ERC είναι άλλος συνάδελφος, για την ενέργεια είναι άλλος συνάδελφος, για τα SSH είναι άλλος συνάδελφος, καταλάβατε. Για εκτός από αυτή τη λίστα πάλι σας παραπέμπουμε στις άλλες φορείς που είναι τα εθνικά τα αντίστοιχα σημεία επαφής. Αλλά υπάρχει site στην Gordis που μπορείς να βρεις εθνικό σημείο επαφής ανά πρόγραμμα και ανά χώρα. Και στο δικό μας site μπορείτε να βρείτε ποιος είναι εθνικό σημείο επαφής για τα διάφορα προγράμματα. Κάποιος άλλος, κάτι να ρωτήσετε. Ωραία, τότε σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριος, maximum είναι 24 μήνες, μπορεί να κάποιος, minimum δεν ξέρω, δεν το έχουμε δει στατιστικά. Λέει από 1 έως 12 στο 1, αλλά ένα μήνα τώρα... No. Για τα individual fellowships είναι 18 μήνες, εγώ έχω δει κάποιες προτάσεις, αλλά τότε το secondment δεν μπορεί να είναι παραπάνω από 3 μήνες. Δεν έχω δει minimum, μπορώ να σας, αν μας στείλετε ένα μήνυμα, θα το ψάξουμε. Που έχουν χρηματοδοτηθεί, που είναι νομίζω το πιο σημαντικό να δούμε στατιστικά. Οι περισσότερες προτάσεις είναι τουλάχιστον για ένα χρόνο και μισό μέχρι 2 χρόνια. Εντάξει, κάποιος όταν παίρνει μία υποτροφία για να κάνει κάτι, για να αποκτήσει καινούρια skills, εγώ θα σας έλεγα ότι minimum 15 μήνες, δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να είναι λιγότερο, να είναι αποτελεσματικό, εντάξει, αλλά θα το δούμε στατιστικά. Έχετε τα στοιχεία επικοινωνίας μας, να μας στέλνετε ένα, θα σας δώσουμε μία κάρτα, αν θέλετε. Κάποιος άλλος. Απλώς για μια διευκρίνηση, για πώς το κατάλαβα σωστά, υπάρχουν δύο τρόποι να το κάνει κανείς. Είτε κάνουμε application για individual fellowship, υπάρχουν πρόγραμμα που εγκυρίσουν θέση όσοι ψάχνουν προς δόξες ή για να αναπρόσθουν.
Exactly. Στα κοφάντς, παραδείγματος χάρη, την κάθε χώρα έχει πάρει χρηματοδοτούμενα κοφάντ. Στα κοφάντ πάλι, κοφάντ πρόγραμμ της Μαρίας Κλωδόφσκα-Κιουρί, πρέπει να υπάρχει το mobility. Εννοώ ότι αν Ελλάδα κάποια στιγμή που προς το παρόν δεν έχει κοφάντ, παίρνει ένα κοφάντ, το παίρνει για να παίρνει, αν το παίρνει για postdoc, γιατί το κοφάντ μπορεί να είναι για PhD student ή για postdoctoral students. Αν το παίρνει για postdoctoral student, θα είναι για ερευνητές postdocs που θα έρθουν στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι στην Ελλάδα. Υπάρχουν παρόμοια κοφάντ στην Εστονία, στη Μεγάλη Βρετανία, στην Γερμανία, και εκεί θέλουν postdocs από εκτός Γερμανία. Μπορεί να είναι ένας Έλληνας. Για το κοφάντ, μόνο η υποβολή της πρότασης ενός κοφάντ δεν είναι για σας. Είναι για το οίκη, για τη γιαγιέτ. Θα υπάρχει μια ανοιχτή προκήρυξη στην οποία θα σας πούνε ναι. Θα πρέπει να γράψετε ούτως ή αλλιώς, θα είναι ίσως σαν μια individual fellowship ίσως. Θα αποφασίσει, αποφασίσει μια επιτροπή αξιολόγησης. Ναι. Δεν μπορεί να αποφασίσει έναν καθηγητή. Λέω εγώ, πολύ μου φαίνεται ένα κοφάν που αποφασίζει ένα άτομα, νο. Για να είσαι δίκαιος, για να έχεις, νομίζω ότι η Ευρώπη δεν δίνει τέτοια κοφάν, πρέπει να δει ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει transparency, εντάξει. Ναι, γιατί το υποβάλλεις με το host institution. Στην ουσία, το host institution είναι αυτός που πρέπει να υποβάλλει την πρόταση, εντάξει. Ο supervisor υποβάλλει μαζί με εσάς. Εσείς, εγώ, όταν ήρθα εδώ σαν Μαρία Σκλωδόφσκα-Κιουρί, έκανα το διδακτορικό μου, έκανα postdoc στην Αγγλία. Και ήθελα να έρθω στην Ελλάδα. Έσαξα έναν οργανισμό που ήταν στον τομέα μου, complementary expertise θα έλεγα, που ήταν πολύ καλό, που είχε ευρωπαϊκά προγράμματα, τα πάντα, και πήρα τον καθηγητή αυτός και του είπα, είμαι τάδε, έχω αυτό το βιογραφικό, θα σας ενδιέφερε να υποβάλουμε από κοινό μια individual fellowship. Ναι, όχι. Και κάποια consumables, κάποια overheads και τέτοια. Ακριβώς. Βέβαια. Ναι. Όχι κάποια συνέντευξη. Γι' αυτό λέμε ότι θέλει χρόνο προετοιμασία. Πρέπει να πάρετε το ναι από... Ακριβώς, ναι. Στην ουσία το grant agreement της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν θα είναι μαζί σας. Θα είναι με τον host organization. Δεν είναι όπως τα ERC που... Όχι, στα ERC είναι με το host organization, αλλά εσείς έχετε το πάνω χέρι. Στην περίπτωση της Μαρίας Κλωδόφσκα-Κιουρί δεν υπάρχει grand portability. Όχι. Αυτό που είπα είναι ότι στο network των εθνικών σημείων επαφών για τις Μαρίες Κλωδόφσκα-Κιουρί υπάρχει την δυνατότητα να δημοσιεύονται εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από host organization που θέλουν να αποδέχουν postdocs, εντάξει, θέλουν να γίνουν host. Δεν ξέρω αν παλιά υπήρχε, αλλά ας το δούμε και αν δεν υπάρχει, να συνεννοηθείτε ότι αυτά τα τιμήματα θα σας ενδιαφέρε να είσαστε οργανισμός υποδοχής individual fellowship. Αλλά δεν μπορείς να γραφτείς σε αυτό το δίκτυο. Σε αυτό το δίκτυο είναι μέσα την κυρία Μαζιώτη και εμείς. Μπορούμε αν σας ενδιαφέρει, να
μας στέλνετε μία εκδήλωση ενδιαφέροντος και εμείς τα βάλουμε σε αυτό το δίκτυο. Ξέρω ότι η ΕΛΕΑΜΕ, παραδείγματος χάρη, πρόσφατα μας έστειλε μία τέτοια εκδήλωση ενδιαφέροντος για τα individual fellowship, ότι ήθελε να είναι host. Και το βάλαμε εκεί, στο network, σε αυτό το δίκτυο. Ώστε να δέχονται individual fellowships. Οκ. Κάτι άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Εμείς τώρα ως εργαστήριος θα κάνουμε μέχρι τα Χριστούγεννα και άλλες τέτοιου τύπου έτσι compact, κλειστές σύντομες παρουσιάσεις σε διάφορα θέματα, έτσι ίσως και τα θεματικά μετά με τα Smart Cities Horizon. Οπότε και εσείς να μην σας ενοχλούμε στο email, αλλά κινητοποιήστε ή προωθήστε αν είναι σε θεματικό ας πούμε, πεδίο σε ανθρώπους και ερευνητές που πιθανόν τους ενδιαφέρει. Θα οργανώσουμε τουλάχιστον δύο πάλι με το Εθνικό Κέντρο Τεχνηρίου. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ.